Διαδίσμα το οποίο μπορεί να το κάνει στο τέλο ή αν δεν θέλει και αύριο ακόμη. Ωραία. Λοιπόν, εγκρίνεται σίγουρα το ψήφισμα, απλώ η διατύπωση θα γίνει σε συνεργασία του κ. Γκουρκουτσί με τον κ. Τσιάου. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει έκπροσε τον κ. Κούπα εντωμεταξύ. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο έκτακτα, παρακαλώ τα θέτω υπόψη του Συμβουλίου. Το ένα είναι η αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Παραχώρησης της Χώρων Στάθμης μετά την παρέτηση από μέλους Δημοτικού Συμβουλίου της κυρίας Ιακωβάκη. Κύριε Κούπα, δεν έχετε το λόγο. Λοιπόν, εγκρίνει το Συμβούλιο για το έκτακτο, για να συμπληρωθεί δηλαδή η Επιτροπή και να συζητηθεί 5 αριθμό συνήθω 18 εφόσον συμφωνεί το Συμβούλιο. Και υπάρχει ένα δεύτερο, το οποίο είναι παραχώρηση άδειας για αναπηρικό αυτό. Εγκρίνεται και αυτό, παίρνει σειρά συζήτηση για το 19. Λοιπόν, υπάρχει τώρα. Υπάρχει περίπου μέσα στην ημερήσια διάρκεια. Έχει διατυπωθεί ένα αίτημα από τον πρόεδρο του ΟΝΑ, τον κύριο Συρίγο, επειδή κάποια στιγμή για λόγω κολλήματος θα πρέπει να αποχωρήσει. Αν συμφωνεί το σώμα, το θέμα 8 είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου της νεολαίας, να προταχθεί το θέμα αυτό. Θα πει γιατί έχει συνέντευξη ο Πανιώνης κάτι τέτοια. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το διαδικαστικό και περνάμε στις ερωτήσεις του μήνα. Εντάξει. Άρα το 8 μπαίνει πρώτο. Λοιπόν, ποιοι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις προς το Δήμαρχο, προς τη Δημοτική Αρχή. Χαϊκάρης. Πάντως ο Ιούνιος δεν πήγε. Ο Ιούνιος δεν πήγε. Αν γίνουμε. Εγκαρά είναι ο Μάιο. Αν γίνουμε όμως θα κάνουμε ερωτήσεις για το μήνα πρώτο. Θα μιλάμε κάτι στο Μάιο. Θα κάνουμε για το Μάιο. Για τσίδης. Άλλος είναι άλλος θέλει να κάνει ερωτήση. Σιάπης. Ναι. Κούπας, Νάμου. Άλλη ερώτηση για κάποιον τον υποβάλλει. Ω γνωστό κλείνει ο κατάλογος, αν δεν υπάρχει άλλος. Χρόνια πολλά στην κυρία Κασίνη. Και σε μένα. Χρόνια πολλά. Εγώ έρταζα, ναι. Δεύτερο. Δήμαρχος με ρημάδι και μου στέλνει. Είναι δήμαρχος, δεν μου έρθει. Είναι παράγοντας. Γράφω το δήμαρχο και γράφω στις λόγους επόμενες. Είναι ένα δήμαρχος έστειλες. Στις Ελένες, Ελεονόρες, Κώστας, Κώστιδες. Απλώς ήθελα να υπενθυμίσω, κύριε Δήμαρχε, ότι μας χρωστάτε μια απάντηση από τις 18 Φεβρουαρίου, όταν είχαμε ζητήσει να μας δώσετε την αναλυτική κατάσταση των υφισταμένων συμβάσεων έργων. Α, την έκπληκτη. Πολύ ωραία. Δεν έχετε άλλη ερώτηση. Ο κύριος Γετζίδης. Δύο ερωτήσεις να κάνω. Βλέπω στην πόλη το τελευταίο διάστημα. Είναι πάρα πολλά τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα δώσω και την απάντηση. Δεν καταλαβαίνω τι θα ρωτήσω. Θα μου πείτε το εξής, ότι είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός. Ότι περιμένουμε να τα μαζέψουμε εν καιρό και μόλις αποκτήσουμε το συνεργείο. Λοιπόν, πρέπει όμως αυτό να επισπευστεί. Αυτό θέλω να παρατηρήσω, ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ σε κάθε οικοδομικό επράγμα. Αν γυρίζετε την πόλη και πιστεύω ότι το κάνετε, θα δείτε από ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο.
Οπότε δεν περίμενα απάντηση, την έδωσα εγώ. Νομίζω αυτή θα είναι και δική σας. Λοιπόν, όσο αφορά, θέλω να κάνω μια παρατήρηση και το άκουσα από αρκετούς δημότες αυτό το πράγμα. Μπερσμένοι πριν το βράδυ, 25 Πέμπτου, έγινε μια συμπλοκή στην πλατεία μεταξύ οπαδών του Πανιωνίου από οπαδούς του Παναθηναϊκού, από ό,τι άκουσα. Υπήρξε μια πρόκληση από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Έγινε μια συμπλοκή, σπάσαν αυτοκίνητα, έγιναν ζημιές, υπήρξαν κάποιοι μικροτραυματισμοί. Θέλω να ξέρω τη θέση του Δήμου σε αυτά τα θέματα. Και πιστεύω ότι ο Δήμος θα μου πείτε τι να κάνει. Αλλά κάποιος πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να είναι απαθής. Κάποιος πρέπει να κάνει. Έστω μια ανακοίνωση να καταδικάζει. Δεν μπορεί να είναι η κατάσταση αυτή στην κεντρική πλατεία της Νέας Μέμβης. Να πλήττονται δημότες και σωματικά και τα περιουσιακά του στοιχεία και να είναι από ο Δήμος. Πρέπει κάποιοι να με ερευνήσουν. Κύριε Δήμαρχε, είχα ζητήσει από τις 20 Μαρτίου μια κατάσταση των κτηρίων που νοικιάζουμε. Εδώ είναι και... Και μια δεύτερη ερώτηση. Στη σταδίο, μεταξύ σταδίου περιοχή που λέγουμε ελληνική γειτονιά σας δηλαδή. Οι κάτοικοι εκεί έχουν εδώ και 4-5 μήνες, από ό,τι έχω πληροφορηθεί τουλάχιστον, μαυρίσει όλα τα σήματα της τροχέας. Με αποτέλεσμα... Και έχουν αυτή είναι η αντίδρασή του στην απόφαση του δημοτική, τη δικιά μας την απόφαση να μονοδρομήσουμε με τον δικό μας βέβαια τρόπο κάποιους δρόμους για τους λόγους στους οποίους εκείνοι δεν συμφωνούν. Και έρχεται τώρα εδώ και δένει το αυτό που σας είχα πει ότι δεν μπορούμε αποσπασματικά να κάνουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες μονοδρομήσεις, διότι κάποιους στείλουμε και κάποιους άλλους ευνοούμε. Έχουμε λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα στην γειτονιά σας, το ξέρετε, το βιώνετε. Εάν γίνει λοιπόν ένα τροχαίο εκεί πέρα, στα μαυρισμένα αυτά σήματα, ποιο θα έχει δίκιο. Και έρθει τροχαία, κλειδί τροχαία. Θα πάρετε θέση από εδώ. Ο κύριο Κούπα, παρακαλώ, κύριε Κούπα. Κύριε Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Σεβερνιδίδη, κύριε Μπέκμαν, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, αν επιτρέπετε στο άξος της Νέας Μέμβης η εξαγωγή εκδηλώσεων και αν ναι, υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις ή κατόπιν άδειας και ποιος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας. Εγώ τουλάχιστον όσο καιρό είμαστε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει ληφθεί κάποια σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω στα πλαίσια της Δημαρχιακής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, αν έχει ληφθεί κάποια απόφαση σχετική, θα ήθελα, εφόσον υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αυτοί να εφαρμόζονται απαραίτητα για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κούμπα, ήρθε ένα ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτραπεί μόνο για ένα λεπτό να απασχολήσω το σώμα για το εξής. Με όλο αυτό το των γεγονότων των τελευταίων μηνών, παραλείψαμε να καλωσορίσουμε δύο δημοτικούς, δύο νέους συναδέλφους σε αυτή την αίθουσα, τον κύριο Κώστα Τσουράκη και τον κύριο Καριτσάκη. Παρέλειψα εγώ. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω και τους δύο συναδέλφους. Είναι δύο εκλεκτά μέλη της τοπικής κοινωνίας. Με αναφορά στον κύριο Τσακίνη στις πιο παλιές οικογένειες της Νέας Μύρνης, όσον αφορά τον κύριο Κώστα Τσουράκη, είχα κάποτε συνεργαστεί μαζί του στα πλαίσια ενός διοικητικού συμβουλίου κάποιου οργανισμού. Γνωρίζω και την ευθυγρυσία του και τη συνεπή ενασχόλησή του με τα κοινά. Καλώς ήρθατε. Για το θέμα των αυτοκινήτων, κύριε Γιατσίδη, δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω από 5 αυτοκίνητα με 4 την εβδομάδα. Αυτό γίνεται. Είναι όμως τόσα πολλά τα εγκαταλειμμένα που δυστυχώς δεν είναι εμφανής αυτή η διαφορά. Τώρα, γιατί και τα επεισόδια που γίνανε στην πλατεία της Νέας Μέμβης, φυσικά είναι τα καταδικάζουν. Βέβαια, το ευχάριστο στην υπόθεση είναι ότι η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση κατά γενική ομολογία, πρώτον. Και δεύτερον, είχαμε μία συνάντηση στον Δήμο με τους προϊσταμένους, τον κύριο Βάλε και τον κύριο Κοκκίνη της αστυνομίας και έχουμε πει ότι θα κάνουμε και μία καινούργια συνάντηση με τον κύριο Τσακίρη
και οι τρεις μαζί, η αστυνομία, ο Δήμος Κατσακίρης, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μπορεί να ξανασυμβούν κάτι τέτοια γεγονότα. Είναι όμως η αστυνομία σε επιφυλακή και πιστεύω ότι θα μπορέσει να αποτρέψει κάποιο νέο τέτοιο γεγονό. Τώρα, τα σήματα της τροχέας, κύριε Τσιάτη, είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, παντού το ίδιο γίνεται. Δεν είναι αντίδραση με το καθήκον που πιστεύω στη μονοδρόμηση. Διότι εκτός από την αρχή που είχα 4-5 τηλέφωνα, από την τέσσερα νομίζω ότι κάτι και έχουν αρχίσει και συμμορφώνονται. Πέραν ορισμένων που εντάξει, επισυστήματος α πούμε πάνε ανάφορα. Πάντως η κατάσταση εκεί έχει ηρεμήσει. Έχουμε 2 και 3 φορές αλλάξει τα σήματα και μία από φορά αυτά τα έχουμε καθάρισει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα προλάβουμε. Με το που γίνεται η αλλαγή, με το που γίνεται το καθάρισμα ξανά. Αλλά δεν είναι φαινόμενο της περιοχής μας. Είναι ένα γενικότερο πανελλαδικό φαινόμενο από ό,τι αφορούν. Τώρα για το άλσος, κυρία. Να. Η απόφασή μας είναι, σαν δημοτική αρχή, να μην γίνονται παιδικά πάθη και διάφορες εκδηλώσεις στο άλσος. Τώρα δυστυχώς είναι μεγάλη πίεση του κόσμου γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί κάποια φορά που έγιναν εκεί. Δόθηκε η άδεια να γίνει κάποιο παιδικό πάρτι, η κατάσταση ήταν απαράδεκτη. Και κατά τη διάρκεια και με την αποχώρηση του. Αφήσαμε, εγώ δεν ξέρω τι. Πήραμε λοιπόν μια απόφαση να μην ξαναγίνει καμία τέτοια εκδήλωση μέσα στο άψο. Δυστυχώς, κάποιοι από τους φύλακες εκεί πέρα, με το δικό τους τρόπο, και σήμερα πάλι τους είχα φωνάξει και έγινε παρατήρηση, ώστε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δεν επιτρέπουμε να γίνουν τέτοια φαινόμενα στο άψο. Διότι αν θα δώσουμε κάποια τέτοια άδεια, θα αρχίσουν να γίνονται κάποιοι, θα αρχίσουν να γίνονται πανηγύρια και όλοι. Τελευταία φορά είχαν βάλει ρωτώντες, είχαν βάλει και διαβολέ. Λοιπόν, η δημοτική αρχή λοιπόν είναι εναντίον τέτοιων εκδηλώσεων στο άψο τη Αθήνα. Σωστά, κύριε. Δεν θα γίνεται τίποτα. Η εντολή είναι να μην γίνεται τίποτα και στον φύλακα και στον κύριο Πέτρο Σπέρο. Νομίζω έχει κλείσει το θέμα των ερωτήσεων και απαντήσεων. Περνάμε στα θέματα της ημερησίας διάθεση. Όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει και διαφοροποιηθεί ως προς την πρόταξη όγκου θέματος να περάσει πρώτο. Επομένως, συζητάμε το θέμα πρώτο. Πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του νομικού προσώπου Οργανισμού Αναγνωρίσεως και Άφησης, Δήμου Νέας Μύρνης. Το λόγο είναι εκείνος του Γεωργίου. Κύριε Συνάδελφε, και από μένα καλησπέρα. Χρόνια πολλά στους εργαζόμενους. Περαστικά στο Τετραπούλι που έχουν άνοιξει την τελεία. Η αναμόρφωση αυτή είναι η πρώτη που γίνεται στο 2010 και προκύπτει εξ ενός αντικειμενικού προβλήματος. Κάει ο Κεντρικός Σερβερ του Οργανισμού Νεολαίας και Άρτησης και αναγκαστήκαμε να προχωρούμε σε προμήθεια. Πρέπει να προχωρήσουμε σε προμήθεια καινούργιου σερβερ και καινούργιου λογισμικών προγραμμάτων. Η βασική δηλαδή αναμόρφωση που γίνεται στο κωδικό το συγκεκριμένο, μειώνουμε κάποιους κωδικούς, βάζουμε ένα κωδικό για λογισμικά προγράμματα, για καινούργιο σερβερ και για 2 υπολογιστές, καθώς επίσης και αυξάνουμε κατά 5.000 ευρώ το κωδικό που αφορά τις προβολές καλοκαιρινών γεγονότων για το διάλειμμα με φέτος λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν να δώσουμε στους πολίτες της Νέας Μύρνης τη δυνατότητα για ένα ολόκληρο μήνα να παρακολουθούν στην πλατεία με παρέμβαση που θα πάρουμε τους αγώνες που θα δώσει και η Εθνική Ελλάδος αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες ώστε οι ποδοσφαιρόφιλοι να μπορούν να καθίσουν τα όλα τα βράδια στην πλατεία και να περνάνε πιο ευχάριστα τον χρόνο. Όχι, όχι, είναι και κάθε μέρα και βραδινό, κάθε ζημιά. Κάθε βραδινό. Όχι. Έχει και ένα δυο, ένα παιδί, ένα ενάμιση. Πώς κάνει ο Σέρβερ? Ο Σέρβερ κάνει το λογικό συνέδριο. Πώς κάνει το λογικό συνέδριο. Αυτό το Γιούνι είναι ένα ασυσέ και το κάνει το Σέρβερ. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Όχι. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Αντί. Κάτι θέλω να μην γίνει Να έχουμε τις επιφυλακές.
και δεν κατέστη δυνατόν να παραστώ και απλά θα παρακαλέσω τον κύριο Συρίκο, ξέρω ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά θα ήθελα, επειδή τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ίσως περίπου ένα έτος, ενημερωνόμαστε για τα διοικητικά και τη διεξαγωγή των διοικητικών συμβουλίων το μεσημέρι για τις ίδιες ημέρες. Επειδή πολλές φορές και δεν λαμβάνει την ημερήσια διάθεση, αν μπορείτε να το διευθετήσετε, ξέρω ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, ίσως είναι κάποιο διοικητικό ή. Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, αρνητική ψήφος του κ. Τσιάπη, της κ. Κατσέλη, κ. Γαϊκάλη, Γιατζίδη, απέργη, της κ. Καθαρά. Στο θέμα πρώτο, όπως είναι στην ημερήσια διάταξη που πήρατε, είναι η έγκριση και διάθεση πίστοσης ποσού 990 ευρώ που αφορά ασφάλιση τραχημάτων του Δήμου Νέας Μύρνης. Υπάρχουν ερωτήσεις, όχι. Υπάρχουν τοποθετήσεις, όχι. Αντιρρήσεις, όχι. Συνεπώς το θέμα 1 ψηφίζεται ομόφωνα. Πρότασή μου, το θέμα 2 και 3 αφορά εγκλήση και διαθέτηση πιστώσεων που αφορά πληρωμή εφημερίδων. Το δεύτερο είναι για το 2009, το τρίτο θέμα είναι για το 2010. Να το δούμε αν θέλετε μαζί και τα δύο θέματα. Είναι το δεύτερο στην ημερήσια διάθεση. Λοιπόν, συζητάμε επομένως θέμα δεύτερο και τρίτο μαζί. Το θέμα 2 είναι έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.727 που αφορά πληρωμή εφημερίδων για το 2009 και το θέμα 3 που αφορά ποσό 3.113 και είναι για πληρωμή εφημερίδων για το 2010. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Στον κύριο Σκεκάλης. Παρακύριες. Απλώς ήθελα να σημειώσω ότι κάποιες δημοσιεύσεις, οι οποίες είναι αρκετά σοβαρές, καταπάει αυτή τακτική όλα αυτά τα χρόνια, γινόταν σε κάποιες εφημερίδες είσοδος σημασίας όσον αφορά την κυκλοφορία, βέβαια. Έτσι, καμία εφημερίδα δεν είναι είσοδος σημασίας. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, η δημοσίευση για την πλήρωση 28 θέσεων στο Δήμο Νέας Μύρνης να γίνεται στην ελεύθερη ώρα. Δεν καταλαβαίνω ποιος διαβάζει την ελεύθερη ώρα για να ενημερωθεί από εκεί και τι υποκρίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, κοιτάξτε, η υποχρέωση είναι να δημοσιεύονται. Η υποχρέωση είναι να δημοσιεύονται και μπορεί να δημοσιεύονται όπου θέλουν. Το ερώτημα είναι που είναι αποτελεσματικό για να δημοσιεύονται. Αυτό ήθελα απλώς να παρατηρήσω. Κατά τα άλλα, είναι η υποχρέωση μας. Να παρατηρήσω πρώτα το εξής. Εδώ μας φέρατε το 2010, στη μέση του 2010, να εγκρίνουμε κάποια τιμολόγια τα οποία δεν είχατε φέρει ποτέ και τα οποία τιμολόγια είναι το 8 και αρχές του 9. Το σημειώνω σαν παρατυπία, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, σαν κακή λειτουργία των υπηρεσιών. Δεύτερον, έχει δίκιο ο κ. Καϊκάλης και ξέρω και την άποψη του Δημάρχου, του κ. Κουμπεράκη, επ' αυτού, με την οποία δεν είμαι αντίθετος και η άποψη αυτή λέει ότι οφείλει ο Δήμος κάποιες φορές να συνεισφέρει σε κάποιες εφημερίδες οι οποίες βρίσκονται στα όρια της κυκλοφορίας και στις οποίες εφημερίδες καλό είναι και οι οποίες εφημερίδες καλό είναι να υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Τη σέβομαι την άποψη και γι' αυτό και υπάρχουν κάποιες δημοσίευσεις κατά κόρον στην αρχή, δεν έχουν υποθετικότητα σε κάτι γενικές δημοκρασιών, ας πούμε στην ελεύθερη ώρα. Όμως εδώ θα πρέπει να σκεφτείτε και δεν θα πρέπει να ξεφεύγει ποτέ τη προσοχή μα ότι όταν πρόκειται για θέμα προσλήψεων που αφορά το Δήμο Νέας Μύρνης, το να το δημοσιεύσετε στην ελεύθερη ώρα που διαβάζει
ο εκδότης και 10 φίλοι του είναι ουσιαστικά σαν να μην το μάθει ποτέ ο κόσμος. Αυτό δεν πρέπει να συνέβη στο σχολείο και ενδεχομένως να υποκρίνει και σκοπότες. Όχι ενδεχομένως σίγουρα υποκρίνει. Αυτά τα λίγα. Τώρα νομίζω ότι αυτοί οι ισχυρισμοί το λιγότερο πάνω θα πούνε αυτοί. Όταν οι προσλήψεις ανακοινώνται στο ASEP.gr, το βλέπει όλη η Ελλάδα, ανακοινώνται στο δίκτυο σε ελεύθερη ώρα για σκοπιμότητες, μόνο αστείωτα είναι. Στο ASEP.gr, έλα τώρα, το έχουμε κάνει όλοι επικοινωνούν με το κομπιούτερ. Όλοι, ναι, γιατί αυτό είναι διαδράμιο, όλοι. Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις για το θέμα 2 ή το θέμα 3. Όχι, αντελείς δεν υπάρχουν. Συνεπώς τα θέματα 2 και 3 ψηφίζονται ομόφωνα. Θέμα 4, έγκριση και διάθεση πίστοσης ποσού 7.626 ευρώ που αφορά εκδότους στο άρθρο διαφήμισης για το περιβάλλον. Ερώτηση. Κύριε Κατσέλη, άλλες ερωτήσεις υπάρχουν. Ευχαριστώ, κύριε Κατσέλη. Θα ήθελα να ρωτήσω. Όχι, αυτό ήθελα να πω για τον κύριο Πομπολίτη. Ήθελα να μας εξηγήσει ο κύριος Πομπολίτης αν αυτό θέλει να πει. Να μας εξηγήσει ακριβώς το περιεχόμενο της έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού. Τι είναι αυτό, εάν προτίθεται, ευχαριστώ, συγγνώμη. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για να απαντήσει συνολικά, κύριο Πομπολίτη. Λοιπόν, κύριε Πομπολίτη. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η παγκόσμια κοινότητα έχει καθιερώσει κάποιες μέρες παγκόσμιες, λέει η μέρα της μητέρας, η μέρα του περιβάλλοντος. Εμείς η μέρα του περιβάλλοντος γιορτάζουμε 365 μέρες στον χρόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μπορεί να ευαισθητοποιήσουμε κάποιους πολίτες μας περισσότερα από ό,τι είναι μέχρι σήμερα, αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση για να τιμήσουμε αυτή τη μέρα. Πρωτοαρχικά, είχα έρθει σε επαφή με τους δασκάλους της τέταρτης εκπαιδευτικής περιφέρειας να παρουσιάσουν το έργο που έχουν κάνει στα σχολεία. Αυτό το στήχησε πολύ ελάχιστα λεφτά, διότι θα ήταν δουλειά των μαθητών από σχολεία. Αυτό δεν κατέστησε που το να γίνει. Γιατί? Διότι δεν έγινε τίποτα. Όχι, να σήμερα και αυτό, γιατί δεν έγινε τίποτα. Και προχωρήσαμε σε μια άλλη εκδήλωση. Τι έχω καλέσει τώρα. Έχω καλέσει 4 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αυτές μη κυβερνητικές οργανώσεις λένε. Είναι η ΚΕΜΕΠΑ, είναι η Μεσόγειος SOS, είναι η Ορμηθολογική και είναι η ΜΕΔΕΦ. Θα τους κάνω από ένα περίπτερο. Τα περίπτερα από ό,τι έμαθα φυγίζουν περίπου. Από ό,τι με πιστοποιήσει τον πολιτό. Το είπα στην αρχή. Δεν μ' αρέσει. Παρακαλώ. Μη με διέκοψε. Θα παρουσιάσω το έργο και θα έρθει να παπίνει το σκαντί. Θα έχω μια μικρή θεατρική παράσταση που ευαισθητοποιεί παιδιά. Αυτό λέγεται ο Ζήκο Περικής και η πέμπτη εποχή του χρόνου. Το πρώτο θα αναπτυχθεί με έψη και γύρω περίπου 400 ευρώ από την πρώτη. Θα έχω και ένα συγκροτηματάκι που να έχει ανάλογα τραγούδια. Και τα υπόλοιπα τα χρήματα θα βγαίνουν σε περίπτερα. Τα οποία περίπτερα ευαισθητοποιούν ακριβά. Εγώ προτείνω, όχι προτείνω, προτείνομαι να αγοράσω τα ειδικά και να τα κάνω εγώ σαν παρακολουθήτη για να σκέφτομαι λιγότερα και να παραδείγω και στο Θεό. Αυτά τα ειδικά. Αυτά θα γίνουν στις 11 του Ιουνίου, τη μέρα Παρασκευή. 11, αυτό δεν θα πούμε στην Ιουνία Κάρους, είναι λίγο τα γραμματικά. Είστε όλοι προσκεκλημένοι, θα δώσω και προσκλήσεις. Άλλα σε όλα, έξι μέρες. Πόσες μέρες θα είναι. Η ποιότητα ζωής, η ποιότητα της πόλης στην πόλη μας. Αλλά
Όλα τα σχολεία που συνεχίζουν στις δημοτικές ομάδες. Αυτό ήταν μια ευκαιρία να παρουσιάσουν και κατά καιρούς παρουσιάζουν στα σχολιά της, πιστεύω, όλη τη διαδρομή αυτής της χρονιάς. Είχαμε πει λοιπόν τον κύριο Μπουρμπουτζή να καλέσουν τα σχολεία να παρουσιάσουν στα άψος όλες αυτές τις περιπατολογικές τους δουλειές. Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε να γίνει ένας τέτοιος συντονισμός και να μπορέσουν τα σχολεία να παρουσιάσουν όλες αυτές τις δουλειές τους και αναγκαστήκαμε να πάμε στη λύση που σας ανέφερε ο κ. Μπουρμπουτζής. Λοιπόν, υπάρχουν τοποθετήσεις ή αντιλήσεις για το θέμα 4. Όχι, το θέμα 4 ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε θέμα 5, έκκληση και διάθεση πίστωση ποσού 1.890 ευρώ που αφορά μη καταχώρηση στην κατάσταση οφειλωμένων παρελθόντων ετών για την προμήθεια αναλωσίμων μικροβιολογικού της εταιρείας ΡΟΣ. Εντάξει, κύριε συνάδελφε, αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο δεν είχε, ήταν παλιό. Είναι ξεχάσαν να το βάλουν στα οφειλόμενα του 2010, ήταν συνηθισμένο. Μπορείς κύριε, ο Σουνάκης. Ναι. Από ό,τι ήθελα να ενημερωθώ τώρα για το πρώτο θέμα, ήταν μια εταιρεία αυτή που περάσει από τη Δημαρχιακή Επιτροπή προμήθεια κάποιων αναλωσίμων για μηχανήματα ενδοχικών αναλυσίας που έχουμε στα γιατρία και κόπηκαν τα αιτάματα, λοιπόν, μεταξύ εταιρεία άλλαξε το όνομά της και δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Και όλο αυτό έδιναν απλήρωτα αυτά, πέραν να αλλάξει το καταστατικό, να φέρουν την πλήρωση στα χέρια και να γίνει αυτό που είναι τώρα. Ήταν δηλαδή θέμα ευθύνη δική του, που κατά κάποιο λόγο αλλάξαν το καταστατικό, δεν ξέρω τώρα, και δεν μπορούσαν να πληρωθούν με το όνομα του παλιού. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, είναι ότι αυτή ήταν μια αιτία. Για το θέμα 5 υπάρχει τοποθέτηση, αντίρρηση. Το θέμα 5 ψηφίζεται. Το θέμα 5 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Λευκό, ο κύριος Κούπας και η κυρία Νάμου. Πρότασή μου, το να δούμε μαζί το θέμα 6 και θέμα 7 αφορά τις ιωνικές γιορτές. Όταν το 6 είναι για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, το δεύτερο είναι για την προβολή τους. Λοιπόν, το λόγο έχει ο αρμόδιος κύριος Μετατουγιάννου. Λοιπόν, συμφωνούμε για το 6 και 7. Ορίστε. Μαζί. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι το πρόγραμμα που αφορά τις ιερουργικές των εορτασμών των νομικών γιορτών του 2010 θεωρώ ότι είναι ίσως ένα από τα πιο γεμάτα, τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά ποιοτικά όσον αφορά τις επιμένες εκδηλώσεις που συγκροτούν, όσο και ποσοτικά, αφού είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα και το μόνο αριθμητικά όσον αφορά τις εκδηλώσεις, 31 ημέρες εκδηλώσεων, ξεκινάει από την 1η Οκτώβρη μέχρι τις 1η Σεπτέμβρη μέχρι τις 3 Οκτώβρη, με δύο μόνο ημέρες κενών, παραμονή της παράστασης του Λυσιστράτης και του Ορέστια, το Εθνικό Θέατρο, γιατί το απέτυχε ο συγκεκριμένος οργανισμός. Θεωρώ ότι χαρακτηρίζεται από έναν πραγματικά ιδιαίτερο πλουραλισμό όσον αφορά τα είδη και τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης που παρουσιάζεται και νομίζω ότι απευθύνεται σχεδόν σε όλες τις καλλιτεχνικές προτιμήσεις των συμπολιτών μας. Θα ήθελα να σχολιάσω δύο διαπραγμάτα. Πρώτον, για ακόμα μία φορά, από τις 31 παραστάσεις, οι 17, θα σας πω ποιες είναι στη συνέχεια, αφορούν αποκλειστικά τους μηνιούς καλλιτέχνες, δηλαδή περίπου το 60% και του φετινού μας προγράμματος. Να σας πω, είναι η παράσταση του Love Manifest, που είναι ένα μουσικοθεατρικό stand-up comedy. Είναι το... Ναι, είναι στις 2 του μήνους 2 Σεπτεμβρίου. Είναι το κουαρτέτο με τους κυρίους Χρήστο Ζερβίνο και Μύρτο Λογιάδη. Ο Μύρτος Λογιάδης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο διευθυντής της ορχήστρας των φορμάτων και αφορά μουσική δωματίου και ακούσματα από κλασική μουσική.
στην αυλία της Τζίνας Παπαδοπούλου. Αυτή ήταν στις 4 που ήταν το Σάββατο. Γιάννη Παπαδοπούλου. Τζίνας Φωτεινοπούλου, συγγνώμη, Τζίνα Μάνα. Που είναι... Είναι 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Είναι συναυλία Pop Factory Show Μουσικής της 17 Σεπτεμβρίου. Είναι το θεατρικό, το τρελές περιπέτειες από το Φάντασμα του Κάντερβιλ, όπου οι τρεις από τους πέντε ηθοποιούς εκεί είναι νοσμηνιώτες. Ημερομηνία, ναι, μισό λεπτό, γιατί πιο πόπι σε είναι στις 21 Σεπτεμβρίου, είναι συναυλία του Κώστα Παπαδόπουλου και της Μαρίας Φιχάτου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Είναι γνωστός ο συνθέτης ο Κώστας Παπαδόπουλος. Είναι η βραδιά με το έδειγμα ελληνικού τραγουδιού. Κώστας Παπαδόπουλος νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός, γνωστός τραγικός συνθέτης. Οροφή 1000 ευρώ για τη συμμετοχή τους. Τα υπόλοιπα χρήματα είναι από 1,5 μέχρι 2.500 που είναι ο υποφορτιστικός εξοπλισμός του εξωτερικού χώρου μαζί με το ΦΠΑ και το 23% και το 8%. Επίσης, σαν να σπινεί, αφού καταλαμβάνετε στο πρόγραμμα, θεωρούνται όλοι οι σύλλογοι, οι πυρώτες, οι Λέσβοι, οι Κρήτες, οι Βόρτιοι, οι Ήμβροι, οι δύο θεατρικές παραστάσεις του πολιτιστικού οργανισμού και μία θεατρική παράσταση με την Οσμινιά, ο Κάβιν και όλες αυτές τα 17 που θα επιτρέψτε μου να σχολιάσω δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν το φετινό πρόγραμμα. Φέτος έγινε μία προσπάθεια, πιστέψτε με, αρκετά συντεταγμένη και μεθοδική. Ξεκίνησε από τις αρχές του χρόνου και είχε αποτέλεσμα. Είμαστε ίσως ο μόνος Δήμος στην Ελλάδα και το λέω γιατί έχω κάνει έρευνα. Δεν το λέω για να ειδοποιήσουμε τα γενιά μας. Που έχουμε κλείσει τις 5 από τις 6 παραστάσεις που θα πέσουν στην επίδαυρο. Θεωρώ ότι είναι μια αρκετά μεγάλη ευτυχία. Ακόμα ο Δήμος μεγαλύτερη. Θεωρώ ότι είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των πολιτιστικών θεμάτων του Δήμου Νέας Κλίνης θα μας τιμήσει με την παρουσία του Εθνικού Θέατρου. Για να καταλάβετε το βαθμό της σχολείας του συγκεκριμένου γεγονότος είναι το ότι το Εθνικό Θέατρο, η παραστάση που κάνει πέραν της Επιδάβλου, δεν είναι πάνω από 5 έως 6 πιάτσες σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν έτσι μια αρκετά σημειολογική παρουσία, την παρουσία του Εθνικού Θέατρου στην πόλη μας. Λίγος πολύ δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι, φυλάσσομαι για κάποιες ερωτήσεις απορίες. Λοιπόν, έχει προσέλθει ο κύριος Τσακίδης. Ερωτήσεις, ποιοι συνάδελφοι θέλουν να προβάλλουν. Ερώτηση, τοποθέτηση. Κύριε ερώτηση. Θα γίνει τοποθέτηση. Λοιπόν, ορίστε κύριε Πετσέλη. Λοιπόν, καταρχήν, κοιτάζοντας τις ιωνικές γιορτές του 2010, θεωρώ ότι πραγματικά αυτό που είπε ο κ. Μεντζελουλιάν είναι ότι στη μεγάλη πλειοψηφία οι εκδηλώσεις των διαφόρων συγκροτημάτων, κ. Πρόεδρε, και των διαφόρων
θεσμικών εκδηλώσεων πραγματικά είναι σε υψηλό επίπεδο. Τρία πράγματα. Καταρχήν εγώ, επειδή ήμουνα και 17 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο και έχω κάνει και πολλές περιοδίες με το Εθνικό Θέατρο και έχω και άποψη για το Εθνικό Θέατρο, καταρχήν δεν καταλαβαίνω γιατί πληρώνεται το Εθνικό Θέατρο. Το Εθνικό Θέατρο δεν πληρώνεται. Όπου πάει, πάει δωρεάν. Ένα λοιπόν, δεν πληρώνεται. Δεν είναι ιδιωτικός θίασος. Είναι δημόσιος οργανισμός ιδιωτικού δικαίου και αυτό το 20.000 και το 15.000 αν ισχύει εγώ το βγάλω στην εφημερίδα. Ένα το κρατώ. Και αυτό όσον αφορά το Εθνικό Θέατρο, δεν ψέχω τον κύριο Χατζατουριάννη. Μιλώ για το Εθνικό Θέατρο. Αν έτσι ισχύει. Δεύτερον, η κυρία Πεμιζούνη δεν μπορεί να παίρνει 13.000, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Παίρνει λεφτά από το ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί να κάνει παραστάσεις για να τα παίρνει. Είναι οι τρεις αντιρρήσεις, δεν ήταν βουλευτής. Θεωρώ ότι αυτά τα τρία πράγματα η κυρία Ζούνη πρέπει να τα προσφέρει λοιπόν στο λαό της Νέας Σμύρνης. Και το Εθνικό Θέατρο σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ 35.000 ευρώ να πάρει για τις δύο παραστάσεις. Είναι κρατικός οργανισμός. Είναι ιδιωτικού δικαίου, αλλά είναι κρατικός οργανισμός. Τώρα, η ένστασή μου ποια είναι. Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μία περίοδο όπου ο Έλληνας δεν έχει φράγκο τσακιστό. Μαγαζιά κλείνουν, καταστρέφεται το σύμπαν, δουνουτού, μουτσουτού, όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς αυτή τη στιγμή θα δώσουμε 265.000 ευρώ για τις ελληνικές γιορτές. Το λέω με πόνο ψυχής, γιατί εγώ ως έχουσα, είναι 265, 6 θέμα και 7 θέμα, είναι 265.000. Λοιπόν, γιατί είναι και το διαφημιστικό, το οποίο βεβαίως, άμα γίνουν οι ελληνικές γιορτές, σαφέστατα πρέπει να υπάρξει ένα διαφημιστικό budget. Όμως, 265.000 ευρώ σε ένα δήμο που αυτή τη στιγμή έχει δάνεια να πληρώσει. Και με αυτή την κατάσταση την οικονομική, πέστε μου, θα βγείτε στον κόσμο να πούμε ότι δίνουμε 265.000 ευρώ σε καλλιτέχνες. Ή θα πρέπει να αποφασίσουμε για αυτή τη χρονιά να βάλουμε είσοδο, έστω και ένα ευρώ, να τα πάρουμε από την είσοδο και να τα μοιράσουμε στον κόσμο, αλλά 265.000 εγώ με πόνο ψυχής για το θέατρο και για τη μουσική και για την τέχνη γενικότερα, θεωρώ ότι είναι μια στιγμή που είναι απαραδεκτό να σπαταλήσουμε έστω και ένα ευρώ. Όταν αυτή τη στιγμή τα τροφεία δεν πάει κόσμος, πληρώνουν οι άνθρωποι και εμείς θα πληρώνουμε τους καλλιτέχνες, να τα δώσουμε αυτά τα λεφτά κάπου αλλού, κύριε Πρόεδρε. Έλεος δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι λάθος και δεν είναι λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός αν μου το πει κανένας. Είναι πραγματικά με πόνο ψυχής και εγώ δικαιούμαι να πονάω αυτή την ιστορία που λέει και οι ελληνικές γιορτές. Την έχω στηρίξει πάντα. Θεωρώ ότι είναι μια προβολή ενός Δήμου και του Δήμου Νέας Σμύρνης. Αλλά 265.000 με τρία κονδύλια που είναι απαράδεκτο να εισπράττονται, εγώ παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα το ψηφίσω, ειλικρινά το λέω και πρέπει να το αναλογιστεί ο καθένας από εμάς. Τι θα απολογηθούμε στον κόσμο όταν δίνουμε 265.000 ευρώ για τις Ιωνικές Γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιλτζής, έκατσε να ρωτήσω κάτι. Το θέμα του Εθνικού Θεάτρου που είπατε, εμείς ήρθαμε σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, ζητήσαμε να έρθουν οι παραστάσεις της Νέας Σμύρνης και μας ζητήσαν αυτά τα λεφτά. Τι θα έπρεπε να τους κάνουμε. Αν τους λέγαμε λέτε δωρεάν, δεν θα είναι πότε. Αυτό ήταν να κάνω μια παραστάσεις. Δηλαδή, εμείς σε αυτή τη φάση τι έπρεπε να πούμε, να μην είναι δωρεάν. Δεν φταίτε. Στο Εθνικό Θέατρο δεν πληρώνεται για να πάει. Εδώ πήγαμε στο εξωτερικό να πληρώσουμε και πήρανε σπόνσορα και τα πλήρωσε. Ο σπόνσορ δεν δικαιούται. Δεν έχει κονδύλι που να λέει παίρνω 20.000 από τη Νέα Σμύρνη και 15 από το παλιό Βάλιρο. Είναι παράνομο. Και εγώ εκτός μικροφόνου. Είναι παράνομο. Μικρόφωνα και να κάνουμε και αγωγία με την παράγωγη. Εγώ δεν είπα σε μικρόφωνα να τα πείσω. Να τα ανοίξετε το μικρόφωνα. Τα παράγωγα δεν είναι ανοιχτά με
Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κατσαντουριάννη, τελικό ποσό αυτό ή επιβαρύνεται με ΦΠΑ, κάτι επίπεδο. Όλο μαζί. Είναι όλο μαζί. Κυρία Πέλη. Θα ήθελα να ρωτήσω σε πόσο διάστημα πληρώνονται οι καλλιτέχνες, κύριε Κατσαντουριάννη, διότι οι καλλιτέχνες λένε ότι οι Δήμοι αργούν πάρα πολύ να τους πληρώσουν. Και μετά το συνδεχθώ. Οι καλλιτέχνες από το Δήμο Νέας Μήνης και γι' αυτό έχει σημασία αυτό που σας λέω και γι' αυτό είμαστε συνομιλητές αξιόπιστοι, δεν πληρώνουν μετά από 1,5 μήνα. Γι' αυτό μπορούμε και διαπραγματευόμαστε. Αν θέλετε κάποια από εσά, σε 1,5 μήνα σε 1,5 μήνα είναι πλέον δίπλα. Για σίγουρα αυτό. Να είναι δύο, να είναι δύο και κάτι για κάποιους. Αλλά η πλειοψηφία στο 1,5 μήνα και εγώ σε κάποιο εξάμεινο είναι πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να το ελέγξετε και από τα μεσηνά εκατομμύρια. Πρέπει να είναι εξάμεινο για να το έχω. Το πρόβλημα ποιο είναι δηλαδή, είμαστε με τον καλλιτέχνη, με τον δημοτήτη, είμαστε να καλλιεργούμε μπροστά μας σε κανέναν. Οι άνθρωποι θα πληρωθούν. Είσαι έτσι, θα πληρωθούν λίγο, δεν θα πληρώνουν σε τέτοιο χαρμόδια. Δεν πληρώνουμε κι αυτούς, δεν πρέπει να πληρώνουν, δεν μπορείς να πληρώνουν. Περνάμε, νομίζω, οι ερωτήσεις τελειώνουν, περνάμε σε τοποθετήσεις. Την
πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, την πρώτη γυναίκα πρίτανη του ιδίου Πανεπιστημίου. Μιλούσε για τις ίδιες αξίες που προανέφερα, παιδεία, εκπαίδευση, πολιτισμός. Τόνιζε όμως ιδιαίτερα ότι πρέπει με νύχια και με δόντια το κράτος να τις προστατεύει σε καιρούς χαλακούς. Ο πολιτισμός, κυρίες και κύριοι, και πάλι κατά τη γνώμη μου, συγκαταλέγεται στα είδη πρώτης ανάγκης και όχι στα είδη πολυτελείας. Ένα κράτος που είναι κράτος πρόνοιας είναι ταυτισμένο και με ένα κράτος πολιτισμού. Οφείλει λοιπόν ο Δήμος μας σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο που οι περισσότεροι δημότες δεν μπορούν να αναπνεύσουν να τους προσφέρει κάποιες ευκαιρίες για πολιτιστικές ανάσες χωρίς να ξυλώνεται η τσέπη. Τέτοιες πολιτιστικές ανάσες είναι τα λογοτεχνικά απογεύματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς στην Άνοιξη και κυρίως οι ιωνικές γιορτές που κάθε χρόνο γίνονται και καλύτερες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός ότι φέτος την πόλη μας θα μετακομίσει επίκεντρος με 4 παραστάσεις. Θα μετακομίσει το Εθνικό Θέατρο, τώρα άκουσα από την κυρία Κατσέλη, και έχει δίκιο αν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν πάει να είναι μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου και πολλές άλλες αξιόμενες εκδηλώσεις. Θα κλείσω με μία παράγραφο που έγραψε στην έκθεσή της μία νεοσμηριά μαθήτρια, πέμπτης δημοτικού παρακαλώ, μετά από μία σχολική παράσταση τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στο Άλσος πριν 6 χρόνια, την οποία παρακολούθησαν εκατοντάδες άτομα, μεταξύ αυτών και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Ρήγος και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Ρώτησε η τότε σύμβουλος τι πιστεύει, ρώτησε το κοριτσάκι, τι πιστεύει ότι τις προσφέρουν αυτές οι εκδηλώσεις. Και η Γεωργία Ποκοκού, αυτό ήταν το όνομα της μαθήτριας και είναι, της απάντησε. Ένας άνθρωπος, αν έχει ένα τύχημα και το κοκκούν τα πόδια, θα μπορεί να ζήσει. Το ίδιο θα συμβεί και με τα χέρια. Αν του κοπεί όμως το κεφάλι του, θα πεθάνει. Και εσύ που τα ξέρεις αυτά, τι είπε η σύμβουλος. Ο πολιτισμός είναι η ζωή μας, μας είπε χθες η κυρία στο σχολείο. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω οικονομία οπουδήποτε αλλού, εκτός από τον πολιτισμό. Είναι η παροχή που απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες αυτής της πόλης και όλων των πόλων που πληρώνουν τα δημοτικά του στέλη. Και όχι, που είναι εξίσου σημαντικό, προσφορά σε μια ομάδα πολιτών που την έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα με μεγάλη προσοχή την κυρία Μουνοπούλου, θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που είπε. Μόνο θα θυμίσω ότι η σημερινή κατάσταση που βιώνει η χώρα μας και που όλοι ζούμε, γιατί όλοι είμαστε κάτοικοι της χώρας αυτής, κάποιοι που έχουν μεγάλες ευαισθησίες και θέλω να πιστεύω ένας και από αυτούς είμαι και εγώ, γιατί εγώ καλλιτέχνης είμαι και ενδεχομένως να φανώ δυσάρεστος σε πολλούς συναδέλφους νέους μηνιούς, μας υποβάλλουν στη σκέψη και στην λογική του να δούμε τι προηγείται σε αυτή εδώ την πόλη. Προηγούνται οι κάτοικοι οι οποίοι όλοι ξέρουμε στα σπίτια τους ότι έχουν από ένα άνεργο. Προηγείται το γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις θίγονται και κλείνουν μία πίσω από την άλλη και εμείς συνεχίζουν και έχουμε άπαξ δημοτικών τελών. Προηγούνται οι άπολοι, προηγούνται οι άνεργοι οι οποίοι πληθαίνουν ή
εμείς εκείνη την περίοδο που δεν ξέρω το Σεπτέμβριο πώς θα είναι τα πράγματα, φαντάζομαι πολύ χειρότερα από ό,τι είναι τώρα, από την περίοδο της κυρίας Κατσέγκλη. Εμείς θα πηγαίνουμε να κάνουμε πανηγύρια και χαρές και να χαλάσουμε 265.000 ευρώ ή αλλιώς 90 εκατομμύρια παγκόσμια. Δεν έχω κανέναν, κυρία. Μην μιλάτε, ρε παιδιά, μου λέει κανέναν. Σε παθήνω τον ομιλητή. Παρακαλώ, γιατί. Ξέρω και εγώ το παρεκκλήμα. Δεν μπορώ να μιλήσω, κυρία μου, μου απαγορεύεται. Μου απαγορεύεται. Θα τα πει μετά τα άλλα, θα πάρει τον λόγο. Άσε μα. Σοβαρευτείτε, κυρία Καναλοπούλου. Σοβαρευτείτε. Κύριε Καναλοπούλου, μην απαντάτε καταρχήν. Δεν έχετε δίκιο. Είστε και καθηγήτρια, κάντε μάθημα σε παιδιά, εσείς έτσι. Μιλάτε στον πρόεδρο, απαράτα με πρόεδρε, με ανοιχτά μικρόφωνα, παρουσία 40 συναδέλφων, ντροπή σας. Απαράτα, ντροπή σε μένα, που μιλάω, ντροπή μου που μιλάω για Καναλοπούλου. Θα μου αφαιρέσετε τον λόγο, ποια είστε εσείς τον πρόεδρο τον λόγο. Κύριε συναδελφέ, για να δείτε. Δεν σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Δεν σας απαντώ γιατί δεν θέλω να κατέβω στο επίπεδό σας. Να σας κρίνει το Δημοτικό. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχετε το λόγο. Με προσβάλλετε και ζητώ να πάρετε να ζητήσετε συγγνώμη. Επειδή ο κύριος Τσιάκος θα δεν θα γίνει το Δημοτικό Συμβουλίο. Ο κύριος το δημιουργήσατε. Εσείς το δεν λοιπόν, επαναλαμβάνω κύριε Πρόεδρε, όταν μαθαίνουμε, σας λέω για χθες, ένα περιστατικό στο Δήμο Χαλανδρίου έκλεισε ένα ίδρυμα το οποίο είχε τυφλά παιδιά και παιδιά με αναπηρίες, 35 ατόμων, για 50.000 ευρώ αυτό έδειξε. Αυτό το είπα, μου πείτε τι μας λέει το Χαλάνδρο, είμαστε κάτι της ίδιας χώρας. Σας λέω λοιπόν ότι το Σεπτέμβριο, με πόνο ψυχής όλοι μας, που θα είμαστε και θα πανηγυρίζουμε εκεί πέρα κάτι με χαλάσει 300.000 ευρώ, κάποιοι άνθρωποι θα μας κρίνουν που δεν θα έχουν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν, ας δούμε ειδικά για τη φετινή χρονιά. Εγώ δεν μιλάω για κατάληξη του δεσμού. Μιλάω για συμμετοχή, ειδικά εφέτος, όσων καλλιτεχνών έχουν τη δυνατότητα να προσφερθούν αφιλοκερδώς και να συμμετάσχουν στην πόλη μας. Μιλάω για τους τοπικούς φορείς, τους συλλόγους, Κρήτες, Σύμβριους. Έτσι, και μιλάω για μια συνύκνωση με όλους 10 μέρες όχι 30. Και να πω και κάτι άλλο. Όλοι βιώνουμε και δεν θα φωτογραφίζω κανέναν καλλιτέχνη. Ήδη έχουμε έναν θεοφυλά καλλιτέχνη με 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πολλοί από αυτούς φοροδιαφεύγουν, ξέρουμε τι πολυτελή ζωή ζουν. Δεν είμαστε εμείς λοιπόν υποχρεωμένοι να στηρίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Αυτός δεν είναι πολιτισμός. Τώρα έχω θίξει 12 ολόκληρα χρόνια στην αίθουσα. Άλλη μια άποψη με τον πολιτισμό στην πόλη μας. Όχι να μαζευόμαστε 20 μέρες να ταχώνουμε 300 χιλιάρια και μετά να λέμε κάναμε το καθήκον μας. Εάν αυτά τα 300 χιλιάρια επί 12 χρόνια που είστε δημοτική αρχή τα μαζεύετε σε ένα ταμείο, είναι 3.600. Θα είχατε κάνει ένα πολιτιστικό κέντρο που θα λειτουργούσε 365 μέρες για τους πολίτες Νέας Μύρνης και για την νεολαία μας. Δεν μπορώ να δεχτώ λοιπόν εγώ ότι υπάρχουν τροφεία για τους φτωχούς και τους άπορους και από την άλλη μεριά πετάμε εμείς τα λεφτά μας και σας το λέω αυτό που με καλλιτέχνης. Εγώ με όλους αυτούς είμαι φίλος. Εσείς δεν τους γνωρίζετε τους περισσότερους. Εγώ τους περισσότερους από αυτούς είμαστε φίλοι. Μιλάω τους πιλέγω καθημερινά. Και αναλαμβάνω τις ευθύνες αυτών που λέω. Γιατί ξέρω σε ποια κοινωνία ζω. Και δεν είναι λαϊκισμός. Πιστεύω αυτό το πράγμα. Ούτε πρόθεση αντιπολίτευση. Και δεν ζητάω κατάρρευση. Ζητάω ειδικά για φέτος να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Ο κόσμος πεινάει. Θα έχουμε λαϊκές εκρήξεις. Θα έχουμε κοινωνική επανάσταση. Δεν μπορούμε εμείς εδώ να πετάμε τα λεφτά μας. Των δημοτών. Είμαστε διαχειριστές του δημοσίου χρήματος. Ξέρω πολύ καλά ότι τα συνήθως και ας μεταψέψει του κ. Δήμαρχος που είναι υπεύθυνος και στην παιδεία κλπ. Ήταν 350.000 ευρώ. Φέτος μας πήραν 120. Αυτό είναι ένα μήνυμα από την πολιτεία. Ότι δεν υπάρχουν πια λεφτά. Πρέπει να λαμβάνουμε τα μηνύματα. Και να μην κάνουμε το κεφαλιού μας. Δεν είμαστε εδώ πέρα αυτόνομο κράτος, δεν είναι Μονακό. Είμαστε μια συνοικία, μια πόλη μέσα σε χιλιάδες πόλεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά είχα να σας πω, σε ευχαριστώ πολύ. Σε πολλά με κάλυψαν οι συνάδελφοί μου, όμως θα πω, θα πατήσω στην κυρία Μουτοπούλου,
ότι είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι και όταν ήρθα εδώ και ψήφισα για τα τροφεία, τα οποία τροφεία θέλω να ενημερώσω εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν είναι παραπάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο, το έκανα με μεγάλη υπευθυνότητα και το πληρώνω πολιτικά. Δεν με ενδιέφερε τότε γιατί πίστευα ότι ήταν για το καλό των παιδιών. Όταν όμως σήμερα λέμε ότι έχουμε χρήματα 7.200 στο ταμείο, πληρώνουμε 265.000 για ιωνικές γιορτές και παίρνω τα τροφεία, με συγχωρείτε, ντρέπομαι που ψήφισα και ζητάω συγγνώμη από τους γονείς. Ναι, κύριε Πρόεδρε, να σας καλησπέρισω καταρχήν. Ήρθα σε μια δύσκολη συγκυρία με αναταραχές στο πολιτικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, θα συμβάλλω ό,τι μπορώ και όσο μπορώ να κλείσουμε αυτή τη θητεία. Του θέματος. Έχω την γνώμη ότι η συσχέτιση των τροφείων με τις ειδικές γιορτές δεν έχει νόημα. Θα μπορούσαμε να το συσχετίσουμε και με τις λαχούδες ή μια σειρά άλλες δραστηριότητες κοινωνικές που εφαρμόζει ο Δήμος. Για παράδειγμα, η υπόθεση των τροφείων. Η υπόθεση μάλλον των παιδικών σταθμών είναι μια υπόθεση που για τους γονείς στήριζε γύρω στα 2 εκατομμύρια το χρόνο, του στοιχίζει γύρω στους 250.000. Άρα, στην πράξη, χρηματοδοτούμε τους γονείς που έχουν παιδιά, μικρά παιδιά, κατά 1.750.000 περίπου. Υπολογίζω γύρω στα 200 ευρώ να παιδί, υπολογίζω πολύ περισσότερο γιατί είναι εδώ το κάφρο, συναγγραφές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, οι ειδικές γιορτές φέτος από ό,τι κατάλαβα είναι οριακά ανεπέστα λιγότερο από πέρσι, οπότε συμβαθίζουν λίγο με το κλίμα και είναι και τρεις εκδηλώσεις νομίζω περισσότερες. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο γιατί αυτό που κόβει ο μέσος πολίτης όταν πιέζεται είναι την ένδυση και τη διασκέδαση. Εφόσον υπάρχει οικονομική αυτάρκεια, ας το προσφέρω. Ευχαριστώ. Μελετώντας το πρόγραμμα των ειδικών γιορτών, είναι πραγματικά ανεβασμένο πάρα πολύ σε επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι αυτό που ταιριάζει να δώσουμε στους νοσοκομείους μας, στους συμπολίτες μας. Είναι ένα ανταποδοτικό κομμάτι αυτό, το οποίο νομίζω ότι δικαιούνται οι δημότες μας να έχουν μια διασκέδαση τη στιγμή που πράγματι περνάμε τόσα πολλά βάσανα στη ζωή μας όλοι. Αυτό είναι μια ακτίδα φωτός, ας το πούμε, μια πνευματική τροφή, μια καλίαση ψυχής, που δεν νομίζω ότι μπορούμε να το στερήσουμε, δηλαδή επειδή αυτή τη στιγμή περνάμε μια κρίση, πρέπει να σταματήσουμε και την κακοργία. Πιστεύω ότι αν όλα αυτά σταματήσουμε, στο τέλος μας μένει μόνο η τρέλα. Λοιπόν, εγώ θα το ψηφίσω και θα παρακαλέσω τον συνάδελφο τον κύριο Καταρτιγιά να δει αν μπορεί κάπου και κάπως, αν είναι έτσι όπως το είπε η κυρία Κατσένη, αυτό το Εθνικό Θέατρο, προσπάθω να το δει. Αυτό θα το παρακαλέσω να το δει. Κατά τα άλλα, θα το ψηφίσω και όχι μόνο, θα το υπερψηφίσω γιατί νομίζω ότι είναι ό,τι χρειάζεται για την πόλη μας, για τη Νέα Σμύρνη, γιατί είναι ανταποκριτικό για όλους τους δημότες και δεν είναι για μία μερίδα δημοτών όπως είναι τα τροφεία ή κάτι άλλο. Και να μιλήσω λίγο και για τα τροφεία. Στους παιδικούς σταθμούς μπαίνουν, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, να το πληρώσω. Μπαίνουν παιδιά που εργάζονται οι γονείς. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποιοι κομμάτι τους. Δεν είναι εδώ τόσο μεγάλο το ποσό, τα 105 ευρώ το μήνα, όταν τα παιδιά 60 και αφού 60 και αφού 80, όταν τα παιδιά τους ταρισμένα, διαβασμένα, καθαρά, με την περιποίησή τους, ποιο είναι τόσο μεγάλη η ζημιά που γίνεται. Όταν για να πάρουμε μια γυναίκα να σου κρατήσει τα παιδιά, θέλει 700 ευρώ, για να μην δούμε λίγο, να κοιτάμε μόνο μονόπλευρα ότι δείτε κάτι να λέμε ποιο είναι το τέλος του παιδιά. Αυτό θέλω να πω. Προσπαθεί ο Δήμος να τα Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Πραγματικά, επειδή εγώ μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταψηφίσω
Ιωνικές γιορτές, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να παρακαλέσω τον κύριο Χατζατουλιάδη να ξανακάνει έναν κύκλο συζήτησης. Δεν συζητώ για το Εθνικό Θέατρο, αυτό θα σας φέρω εγώ αύριο την απάντηση. Μιλάω για τους θειάσους και δεν μιλάω για τους μικρούς της Νέας Μύρνης πολιτιστικούς συλλόγους. Αυτούς, για μένα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει ίσως να τους φροντίσουμε. Μιλάω για τους θειάσους, οι οποίοι και αυτοί έχουν υποστεί περικοπές από παντού. Να τους ενημερώσει ότι είναι δυσβάσταχτα αυτά τα κονδύλια για να δει ο Νέας Μύρνης σε αυτή τη φάση και να μειώσουν το κόστος της παραγωγής τους. Όχι να το μειώσουν, δεν μπορεί να το μειώσουν, το εισπρακτικό τους κέρδος. Παρακαλώ πάρα πολύ για να μην βρεθώ, να μην το ψηφίσουμε τώρα, να μας το φέρει ο κύριος Χατζατουλιάδης αν θέλετε, γιατί αλλιώς θα το καταψηφίσουμε. Αλλά να κάνει μία περασάδα, διότι δεν νομίζω ότι η θίαση και οι τραγουδιστές παίρνουν πια σε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή αυτά τα λεφτά. Και οι εποχές είναι δύσκολες και οι ανάγκες για πολιτισμό υπάρχουν. Κανείς δεν το αρνείται. Σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του άνθρωπος και στη χειρότερη στιγμή και η χειρότερη στιγμή οποιασδήποτε κοινωνίας έχει ανάγκη από τον πολιτισμό. Εδώ το ζήτημα είναι πιο πολιτισμό. Κανείς δεν αρνείται ότι οι εκδηλώσεις που έχουν παρουσιαστεί στα πλαίσια των ιωνικών γιορτών έχουν ποιότητα. Όμως ακούστε κύριοι συνάδελφοι, οι ιωνικές γιορτές πλέον αναμετρώνται από τον εαυτό τους. Δεν αναμετρώνται τις ιωνικές γιορτές προς 15 έτειες ή προς 20 έτειες. Με αυτή την έννοια, εγώ θεωρώ ότι οι ιωνικές γιορτές δεν εξελίχθηκαν. Και λέω ότι δεν εξελίχθηκαν με την έννοια την εξής. Είναι μία διαδικασία πολιτισμού καταναλωτικού και αυτό δεν υπάρχει. Και τους καλούς θειάσους πρέπει να δούμε. Δεν είναι μόνο η παραγωγή πολιτισμού που μας ενδιαφέρει, αλλά εδώ είναι μονομερής. Είναι μονομερής η δραστηριότητά μας και η λειτουργία μας στο πολιτιστικό κομμάτι. Το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης είναι οι ιωνικές γιορτές και είναι γιορτές κατανάλωσης κατά τεκμήριο. Συμμετέχουν και πολύ σωστά μετά από συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από πίεση και των πλευρών του Δημοτικού Συμβουλίου και είτε σύλλογοι εθνικοτοπικοί που παρουσιάζουν τη δουλειά τους, είτε μικρές ομάδες του Δήμου. Δεν φτάνει στους καιρούς που ζούμε και που η ανάγκη για πολιτισμό υπάρχει, αλλά υπάρχει και η ανάγκη των καλλιτεχνών για έκφραση και κυρίως των νέων καλλιτεχνών. Και εδώ έχει ακουστεί. Και δεν έχει ακουστεί από μένα, έχει ακουστεί από συνάδελφο τη τελευταία τη μίζωνο αντιπολίτευση και το θυμούμε πάρα πολύ καλά, τη ελάσσονο μάλλον, ελάσσονο αντιπολίτευση, λάθο. Έχει ακουστεί και το θυμάμαι πολύ καλά ότι είπε του νέου καλλιτέχνε πού του τοποθετούμε. Πού υπάρχει χώρο στη Νέα Σμύρνη, χώρο, όχι χρήμα, χώρο για έκφραση. Δεν υπάρχει. Πού είναι η αναβάθμιση τη δικιά μα παραγωγή τη πολιτιστική? Έχουμε πολιτιστικά τμήματα. Δεν θα έπρεπε να έχουμε και πολιτιστική παραγωγή. Μόλις πρόπερση οι πολιτιστικές εκδηλώσεις τη δικιά μα παραγωγή είχαν τέτοιο πρόβλημα που σχεδόν δεν τι ακούγαμε. Το λύσαμε. Δεν άσαμε. Δεν σα αφορά. Δεν είναι ένα πιο. Δεν το πάρετε τέτοια προσωπικά. Συνέβη όμω, κύριε συνάδελφε. Συνέβη. Και καλό θα είναι λοιπόν, εφόσον όλα αυτά ακούγονται, όπως ακούστηκε και την προηγούμενη χρονιά, και το θέμα που θα πρέπει να έρθει με είσοδο, και τι γίνεται με τους νέους καλλιτέχνες, να συζητιώνται, να εξελίσσονται. Οι ιωνικές γιορτές ξεκίνησαν από γιορτές μνήμης. 80 χρόνια μετά, με δικιά της ιστορία η Νέα Σμύρνη, δικιά της κατά δικιά της ιστορία και ιστορία πολιτισμού που έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια και έχει δημιουργηθεί στη Νέα Σμύρνη, η αναφορά των γνωστών γιορτών για μένα είναι η αναφορά τη προόδου, τη εξέλιξη, του βήματο για καινούργια πράγματα. Λέτε ότι οι εκδηλώσει αυτέ έχουν
αφορούν το σύνολο, όχι όλους. Δεν δίνουν βήμα ούτε στους νέους, στους νεότερους ανθρώπους, σε αυτούς που είναι κάτω από τα 30, σε αυτούς που έχουν ξαναζητήσεις και δεν υπάρχει χώρος για αυτούς. Και ξέρετε κύριε συνάδελφε, αυτές δεν θα είχαν και κάτι το κόστος που συζητάμε. Γιατί το δεύτερο σημαντικό είναι το κόστος. Και δεν είναι το κόστος εκείνο το οποίο πηγαίνει στο καλλιτέχνη. Γιατί έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, μακάρι κύριε συνάδελφε που λέτε για τους καλλιτέχνες, το κόστος αυτό που πληρώνουμε να πήγαινε στους καλλιτέχνες. Δεν πάει μόνο σε αυτούς. Κάπου στη μέση χάνεται. Μακάρι να λέγαμε 20 μιλιάδες ευρώ το Εθνικό Θέατρο, που αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα και για τους οργανισμούς τους εθνικούς. Μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όπως γίνεται περιπτώσεις από εδώ, μπορεί να γίνει εκεί. Πάντως για ένα εθνικό θέατρο και εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που θέσατε. Όμως δεν αντιλαμβάνομαι και τα άλλα ποδήλια, γιατί δεν φτάνει. Δεν ξέρω αν φτάνει στην κυρία Ζούνη, αν είναι θέμα το πολιτικό ή όχι να πάρει να πάρει τα χρήματα. Αυτό είναι άλλη στάση στην Ελλάδα. Δεν μπορούσα να φτάνει και εμεί του υπόλοιπου. Και νομίζω ότι δεν πρέπει. Υπάρχει ανάγκη για πολιτισμό. Υπάρχει ανάγκη να δούμε κάτι ωραίο. Υπάρχει κάτι που θα μας αναδαπνίσει. Δεν το έχουμε. Υπάρχει ανάγκη όμως να δώσουμε και χώρο και στη δικιά μας παραγωγή και τη δικιά μας παραγωγή μέσα από τα πολιτιστικά τμήματα ή μέσα από όσες δομές μπορούμε να ενισχύσουμε, να την ενισχύσουμε και οικονομικά. Και για μένα εκεί τα χρήματα θα έπιαναν περισσότερο τρόπο παρά σε αυτό. Η θέση κυρία, ανέλησαν και οι άλλοι συνάδελφοι, είναι τέτοια που εμένα δεν μας διευκολύνει. Ούτε μου επιτρέπει σε καιρούς τέτοιους και δύσκολους να θεωρήσω ότι είναι απαραίτητο, το είπε και κάποιος συνάδελφος πιο πριν συμφωνώ, το εύρος του χρόνου για αυτές που έχουν πει τις εκδηλώσεις. Το εύρος του χρόνου. Θέλετε να τις ισορροπήσουμε, υπάρχουν πολλές φορές τις ισορρόπησεις. Μεγαλύτερες, λιγότερο χρόνου, μεγαλύτερο εύρος, λιγότερο χρημάτων. Ας βρούμε μια συντομία. Εγώ δεν αρνούμαι για τέτοιες συντομίες. Όμως, με ηλυμένες αποφάσεις και την τελευταία στιγμή, συζητήσεις τέτοιες δεν γίνονται, κύριε συνάδελφε. Σας λένε οι συνάδελφοι, αλλάξτε, κοιτάξτε, δείτε και ακούγεται γύρω-γύρω και ενδεχομένως έχω δει και οι συνάδελφοι που το λένε. Μα πότε να προλάβει να τις αλλάξει, είναι νέος κύριε συνάδελφε, πότε να προλάβει να τις αλλάξει. Ναι, αλλά έτσι δεν γίνεται από κρατά. Και άλλες προτάσεις να θέλουμε να σας κάνουμε σαν σώμα δεν γίνεται. Και εφόσον σε ένα χρόνο ολόκληρο κάποιος φαντάζεται να τα πέσει για φέτος, ήδη τις λάβετε οι υπόψεις σας, μπορείτε να τις λάβετε. Κάνατε κάποια επεξεργασία, δεν μας ενημερώσετε. Ενημερώσατε το πολιτιστικό, το διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού. Δεν πήραμε μια απόφασή σας. Δεν μας κοινοποιήσατε κάποια απόφασή σας τέτοια, να ξέρουμε ότι το συζητήσατε, το αρχιτήκατε, το απορρίψατε, προκρίνατε κάτι άλλο. Έγινε τέλος πάντων, να το πω λέγα, μια κουβέντα. Λοιπόν, όσον αφορά τις κλίσεις, που γιατί εκεί και γιατί αλλού τα χρήματα, είναι και τα ποσά που προκαλούν, τα ποσά τα ίδια κλίσματα. Τα περισσότερα και το φετινό άτομο στα δύο λεφτά. Να μειώσαμε κάτι. Το ότι φέραμε κάποιες εκδηλώσεις παραπάνω, αν φέρνει ένα μισοσχεδιασμό, εντάξει, αυτό το 3.000 και διαφορά ήταν μεγάλη. Εντάξει, και αν δείτε τα ποσά, τα μεγάλα ποσά είναι ισοκατανεμένα και πέσει και φέτος. Τον 15 εσύ, τόσες είχαμε και πέρσι, τόσες έχουμε και φέτος. Το 15 κλικ, τις ίδιες είναι, λίγο παραπάνω. Μπορεί να είναι σε αυτές λίγο παραπάνω. Και η σύγκριση των ποσών συμπίπτει, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο ποσό και συνάδελφοι, θα το έχω ξαναπεί, δεν το λέω πρώτη φορά για το πλοκία. Συμπίπτει το ποσό, όσο το έκαμε, τη στιγμή είναι άμεση. Τόσα ήταν οι εισπράξεις, τέλος πάντων, οι συνδρομές αυτοτροφία, που αναφέρθηκαν στον απολογισμό της πάει. Δεν θέλουμε στα τροφεία, δεν θέλουμε να τα εξορροπήσουμε. Θα κάνουμε σε νέους ανθρώπους, θα τα δώσουμε κάπου αλλού. Δεν θα το ψήσουμε εσά. Στεναχωρούμε πολύ, δεν θα το ψήσουμε. Ο κύριος Κυλιάς, θα μας δίνει το λόγο για τους κύριους Καστόρες. Πράγματι, οι καιροί είναι δύσκολοι και τα προβλήματα μεγάλα και για αυτούς τους λόγους πιστεύω και εγώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παρέμβει σε όλα αυτά αποφασιστικά. Έχοντας βέβαια, λέγοντας από την αρχή, περιορισμένες δυνατότητες και πόρους, γιατί δεν σημαίνει ότι όλη η υπόλοιπη κοινωνία έχει προβλήματα και η τοπική αυτοδιοίκηση κόβει χρήμα. Έχει και αυτή τα προβλήματά της, με περιορισμένους πόρους προσπαθεί να τα απεξέλθει.
σε αυτό το προσπαθεί να ανταπεξέλθει, θα δώσω τον βάρο. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να προτείνει και να οργανώσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πολύπλευρες υπηρεσίες και κυρίως για όλες τις ομάδες των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και επικρατεί στη σκέψη μου και για κάποια πράγματα που θα πω παρακάτω. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στα χαμηλότερα κοινωνικά στόχα και να ενισχύσουμε την κοινωνική μας πολιτική. Και με την αρμοδιότητα την καινούρια που έχω, δεν σας το περίμενα ότι νιώθω ιδιαίτερο βάρος, ευθύνη και προβληματίζομαι πολύ νιώθοντας αυτό το βάρος της κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα, έχοντας μελετήσει και λίγο τα πράγματα, νιώθω και αδυναμία με βάση τα εργαλεία που υπάρχουν. Γιατί εγώ θα έλεγα ένα απλό παράδειγμα, πω με τα 250.000 και τα δίνουμε σε απόλυτο. Το ξέρετε ότι δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Το ξέρετε ότι ένα επίδομα 300 ευρώ που δίναμε, το κόβει ο άνθρωπος γιατί δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα. Άρα πρέπει με άλλους τρόπους να αναπτύξουμε την κοινωνική μας πολιτική. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι δεν πρέπει να σταματήσουν οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Ο κάθε Δήμος, με βάση τα οικονομικά του, με βάση το επίπεδο του κόσμου που υπάρχει, τις μελέτες που δείχνουν τις ανάγκες των πολιτών, πρέπει να βρει τη δική του ισορροπία. Με βάση λοιπόν αυτή την λογική, νομίζω ότι οι πολιτιστικές και οι άλλες αθλητικές δραστηριότητες που γίνονται πρέπει όχι μόνο να μην σταματήσουν, αλλά επειδή ακριβώς τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι, πρέπει να ενισχυθούν. Νομίζω επίσης ότι όποιος παρακολουθεί τα πολιτιστικά δρόμενα θα έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει ισορροπία. Και παραγωγή υπάρχει. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις δραστηριότητες των τμήματων των πολιτιστικών του Δήμου, τις εκδηλώσεις που κάνουν, που εκεί δεν βλέπω πολλούς δημοτικούς συμβούλους να τις παρακολουθούν. Υπάρχει λοιπόν παραγωγή, υπάρχει ισορροπία, δεν υπάρχει μονομέρεια και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του προγράμματος των Ιωνικών Γιορτών. Δίνεται βάρος στους νέους, υπάρχει μια ισορροπία που δεν θα με καλύπτει απόλυτα. Λέω ότι είναι ακόμα πιο απαραίτητο φέτος οι Ιωνικές Γιορτές και οι όλες αυτές τις αθλητικές δραστηριότητες να αναπτυχθούν, γιατί ακριβώς πρέπει να βγάλουμε τον κόσμο από το σπίτι, να του δώσουμε αναλυτικές λύσεις, να το ψυχαγωγήσουμε, να μιλήσουμε το διπλανό και ακόμα να έχουμε και εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, ακόμα και αν κοστίζουμε κάτι παραπάνω. Λέω για παράδειγμα για να μην πω όλο τον εαυτό μου. Θυμάμαι παλιότερα πήγαινα να ακούσω το Μαχαιρίτσα, πήγαινα να ακούσω το Μάλαμα, πήγαινα στα μαγαζιά, πήγαινα σε μια παράσταση. Τώρα δεν πηγαίνω. Γιατί ο χρόνος μας έχει στριμώξει πάρα πολύ και γιατί δεν μπορώ να διαθέσω αυτά τα λεφτά για να πάω εγώ και να δώσω και στα παιδιά που να πάτε σε κάτι ανάλογο. Και περιμένω τις Ιωνικές Γιορτές και τις άλλες εκδηλώσεις του Δήμου, γιατί αν δω δύο καλές παραστάσεις για αυτούς τους δύο τραγουδιστές που παλιά τους πλήρωνα, τώρα τους βλέπω μόνο εδώ πέρα. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το σταματήσουμε. Είναι μια άλλη μορφή κοινωνικού μισθού. Ακόμα να πω και κάτι άλλο. Ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, επειδή γίνονται συνέχεια και θα πω και για τα τροφεία, μια σύγκριση με τα τροφεία, με το ένα με το άλλο. Τα τροφεία αναφέρω και θα πω δύο πράγματα γι' αυτό παρακάτω, σε 350-320 οικογένειες. Αυτές οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε χιλιάδες πολίτες. Αν επιμερίσουμε το ποσό αυτό με τις χιλιάδες των πολιτών που θα παρακολουθήσουν, η αναλογία του τι πληρώνει ο Δήμος για τον καθένα και την καταγωγή του είναι πάρα πολύ μικρή. Και απάντηση σε αυτό δίνει ο ίδιος ο κόσμος, ας πούμε, την προσέλευσή του και θα δείτε φέτος τι θα γίνει. Τώρα, πιθανόν να πρέπει να γίνουν κάποιες μεταβολές, πιθανόν να κάνουμε μια προσπάθεια να μειώσουμε το κόστος, πιθανόν για την επόμενη χρονιά να δούμε και πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν, να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Όμως η γενική λογική είναι αυτή που ανέφερα παραπάνω. Τώρα, επειδή συνέχεια, ό,τι και να κουβεντιάσουμε, το θέμα πάει στους παιδικούς δαθμούς και σε αυτό το ποσό ας πούμε που πληρώνουμε. Νομίζω ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα. Ο χρόνος, η εμπειρία, ο κόσμος το έχει ξεπεράσει. Γίνεται πάντα σύγκριση με τα 60 ή τα 80 ευρώ που πληρώνει μια οικογένεια επί 10 μήνες σε σχέση με το τίποτα. Αλλά πάντα δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε σε σχέση με το τίποτα, με το τζάμπα. Θα πρέπει να συγκρίνουμε σε σχέση με το τι θα μπορούσε κάποιος να πληρώσει και θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει αν αυτοί οι σταθμοί δεν υπήρχαν. Με το 500 ας πούμε το μήνα των ιδιωτικών σταθμών και με όσα άλλα γίνονται εκεί. Εμείς που ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, βλέπουμε ο κόσμος το ξέρει, το έχει καταλάβει, προσπαθεί, βλέπει τη δουλειά που γίνεται και δεν δυσανασχετεί γι' αυτό. Λέει πληρώστε, να πληρώσουμε και παραπάνω και κάθε κι άλλο παιδικού σταθμού για τα παιδιά που μένουν έξω. Θέλω να πω επίσης ότι η πολιτική για τους σταθμούς θα έχουμε πολλές φορές να το κάνουμε. Επειδή το δεν συμβαίνει από ένα μικρόφωνο, οι άνθρωποι. Όχι, οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία και συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να λένε ότι η εισπράξη είναι 100.000 ή με 250.000. Επίσης
πρέπει να ξέρετε όλοι ότι η πολιτική που ακολουθείτε είναι να περιπτώσουμε από τις οικογένειες τα ψηλά εισοδήματα, γιατί δεν ακολουθούμε πρακτική πολιτική και παίρνουμε τα παιδάκια από τα πιο καθηλά εισοδήματα, επειδή κάτι άλλο οι άλλοι που πώς έχουν κάνει τα παιδεία δεν πληρώνουν. Ελάτε στο θέμα των ιονικών. Όσοι έχουν δεν πληρώνουν και ο Δήμος χρηματοδοτεί το κάθε παιδάκι μαζί με το κράτος με 5.500 ευρώ. Επιτέλους δηλαδή πρέπει και οι άλλοι ομάδες των πολιτών να απολαύσουν ένα κομμάτι. Κλείνοντας λέγοντας αυτό, πραγματικά επειδή θα πω κάθε φορά στις ιονικές γιορτές χρήματα να τα πάμε κάπως αλλιώς, να τα μοιράσουμε κάπως αλλιώς, υπάρχουν άλλες προτάσεις. Αυτές τις άλλες προτάσεις δεν τις βγαίνουν ποτέ. Θα μπορούσαν, όχι σήμερα. Ξέρουμε ότι το Σεπτέμβριο έχει ιονικές γιορτές. Να φύγει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από κάποιο σύμβουλο, από κάποια παράταξη που να λέει αυτό, αυτό και αυτό. Ή να λέει ακόμα και σήμερα κόφτε αυτό, αυτό και αυτό και πηγαίνετε το εκεί. Να μιλάνε συγκεκριμένα για να γινόμαστε πιστικοί. Για να γινόμαστε ό,τι θέλει να απαντήσω κι εγώ. Να γινόμαστε πιστικοί. Μια άλλη εναλλακτική πολιτική μπορεί να υπάρξει και να την κουβεντιάσουμε, αλλά δεν την έχω δει ποτέ. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω από πού πρέπει να κόψουν. Δηλαδή, η κουβέντα τώρα είναι αν οι ιονικές γιορτές από 250 πηγαίνουν 200. Ναι, σας ευχαριστώ. Εντάξει, είναι, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό. Πιθανόν του χρόνου, εάν τα παιδιά φέρουν περισσότερα, να μην κάνουν οι ιονικές γιορτές. Αλλά ακόμα δεν είμαστε σε εποχής εισιτήρων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ των ημίων οφείλω να διευκρινίσω ότι ως παράταξη και πολύ περισσότερο εγώ προσωπικά δεν ήμασταν εναντίον των ιονικών γιορτών ούτε τη ημερομηνία διεξαγωγή του πρώτου μήνα Σεπτέμβριου. Αυτά για να σε καταλήξω. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, απόψε, υπό το βάρος κάποιων καταγγελιών, όχι αδίκων και πάρα πολύ σωστών πολιτικά από μια συγκεκριμένη πολιτική ομοσοπτική. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κάνοντας την εξής παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα, ο πολιτισμός και ένα σύστημα εκδηλώσεων, ένα σύνολο εκδηλώσεων, είναι δράσεις που όπως λέμε στην οικονομία δεν μετρούνται άμεσα. Άρα δεν πρέπει να υπόκειται και δεν υπόκειται σε καμία σχέση κόστους-οφέλους. Αυτό είναι ένα αποκρατούμενο. Από την άλλη πλευρά όμως, μόλις σκεφτούμε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου υπόκειται σε περιορισμούς, αυτομάτως τίθεται θέμα προτεραιότητων. Επειδή μάθαμε πολύ η συζήτηση, είχα σκοπό να αναλύσω ακόμα μια φορά την πολιτική οτική και την πολιτική φιλοσοφία με την οποία εμείς αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους εκδηλώσεις, τις ιονικές γιορτές, αλλά και τον πολιτισμό εν γέννη. Και έχουμε να πούμε πολλά και τα έχουμε πει και άλλες φορές με τον κύριο Αντρίφα. Θα παραλείψω το κομμάτι αυτό και θα σταθώ κάπου άλλο. Θα πάμε λίγο παρακάτω. Και το παρακάτω είναι σήμερα πού θα βρεθούν τα χρήματα. Μιλάμε για χρήματα. Δικαίως, σωστά μιλάμε. Πού θα βρεθούν τα χρήματα. Μιλάω χρόνια ολόκληρα για το θεσμό της χορηγίας και των χορηγών. Εδέησε πέρυσι ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κουτελάκης, και μας έδειξε ή τουλάχιστον δήλωσε ότι πράγματι σκέφτεται πολύ σοβαρά και είχε κάνει και μια προσπάθεια να μπούμε στην λογική ακριβώς αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως, με εξέπληξε δυσάρεστα το γεγονός ότι είπε ότι ή μάλλον έθεσε ο ίδιος ως ελάχιστο ύψος χορηγίας το ποσό των 70.000 ευρώ. Εγώ αυτό το θεώρησα υπεκφυγή, κύριε. Είχαμε πει πέρυσι και μάλλον είχαμε συμφωνήσει όλοι που λέγαμε από την κυρία Αντιδήμαρχε ότι δεν είναι κακό, δεν είναι άσχημο, είμαστε στη λογική να επιτεθεί και να εισιτήριο σε όλες αυτές τις γιορτές, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Επειδή δεν σας κρύβω, με έχει ενοχλήσει πολύ μια ρητορική κορώνα του τύπου το τσάπα δεν προσέχεται κανείς, το τσάπα είναι κατ' οπόπολο. Όφυλα και οφείλω άλλη μια φορά να διευκρινίσω το εξής. Είμαστε θετικοί στο να επιβληθούν, να επιβληθεί εισιτήριο 5 έως 10 ευρώ, το πολύ 10 ευρώ, σε κάποιες δημοφιλείς μεν παραστάσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως θα έχουν μεγάλη προσέγγιση στον κόσμο, με μία βασική προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση αυτή είναι τα χρήματα που θα βρίσκουμε από τις παραστάσεις αυτές
να πάμε στην ποιοτική αναβάθμιση των υπολείπων εκδηλώσεων. Διότι για μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ο πολιτισμός είναι ανάγκη. Ιδιαίτερα σε στιγμές σαν αυτή σήμερα, αλλά πολύ περισσότερη ανάγκη είναι ο σεβασμός στο δημόσιο χρήμα, η μία αλόγηση και η μία άσκοπη σπατά του δημοσίου χρήματος. Το ξέρετε όσοι με ξέρετε πολλά χρόνια ότι το υποστηρίζω με δέρμη και με συνέπεια όλα. Πάμε λοιπόν σήμερα να κάνουμε μια κριτική σε αυτό το πρόγραμμα που είδαμε, κυρία Τρίμα. Ξέρατε πράγματι, το είχατε δει και το είχατε διαπιστώσει πέρυσι, ότι μπορούσατε να μπείτε στη λογική και τη χορηγία αλλά και τη επιβολή τη ειδικού. Είχατε ένα χρόνο να προετοιμαστείτε και δεν κάνατε τίποτα. Επί ένα χρόνο δεν το κάνατε, δεν το πράξατε. Ανταυτού μα φέρατε ένα πρόγραμμα επιβολή. Το οποίο πρόγραμμα είναι μια αντιγραφή του πέρσινου και του προπέρσινου όσον αφορά τις κατηγορίες των εκδηλώσεων. Και μάλιστα μας φέρατε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ακριβώς το ίδιο, τον ίδιο προϋπολογισμό που είχε και πέρυσι. Και εγώ σας ρωτώ, κάτι πολύ απλά, αρνείστε να μπείτε τελείως στη λογική αυτή που σας περιγράφουμε και που είχατε δεχτεί πέρυσι, ως παράταξη γενικότερα. Αρνείστε να μπείτε ακόμα και στο πιο απλό, στο προφανές. Και το προφανές είναι ότι δεν πληρώνουμε ούτε τα ηχητικά και τα αφοπιστικά, ούτε και την εκτύπωση του διαφημιστικού φυλακίου με 15 και 15.000 ευρώ, όταν εύκολα μπορούμε να βρούμε εύκολα ένα χορηγό για τα δύο αυτά πράγματα. Και αυτές τις 15.000 ευρώ δεν λέω ότι θα ήταν οικονομία και οικονομία θα ήταν αφοδέλατε, αλλά θα μπορούσαν ποιοτικά να προφοροτήσουν κάποιες άλλες παραστάσεις με πολύ καλύτερους ποιοτικούς όρους. Και ξέρετε που αναφέρομαι, ξέρετε πού επικεντρώνω την άποψή μου και για ποιους πολιτικούς λόγους το κάνω. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ασφαλώς να πω περισσότερα. Εκείνο που έχω να πω ακόμα, κυρία Αντιδήμαρχε, είναι ότι όλα αυτά που έρχονται, δεν θέλω να με άκουσε και δεν πιστεύω ότι δεν είναι ξέρω από τους πολιτικούς με συγκρίσεις κάνοντας. Και μια και τελειώνει και η δημοτική αυτή του περίοδος. Ο δικός μου λόγος όλα αυτά τα χρόνια ήταν αντιπολιτευτικός εκεί με τον νομοθέτης ο κόσμος. Και πολλές φορές ήταν και η διάθεσή μου έντονα και πολιτιστική. Και ίσως εξ αυτού του λόγου, ίσως κάποιες φορές, και οι χαρακτηρισμοί μου ή εν πάση περιπτώσει οι τοποθετήσεις μου να ήταν εξαιρετικά οξείες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν. Πιστεύω όμως και με έχετε αντιληφθεί όλοι, ότι υπήρξαν πολύ περισσότερες φορές όπου επέλεσα κάποιες πρωτοβουλίες συναδέλφων δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Αρχής και αντιδημάρχων και προέδρων. Θέλοντας να είμαι δίκαιος όσο το δυνατόν απέναντί τους. Προσπαθώντας δηλαδή ο αντιπολιτευτικός σύστρος να μην καταλαμβάνει τους ολοκλήρους όπως κάποιοι την αντιπολίτευση αυτή. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλη στάξη ως θέμα. Μια και τελειώνει όμως η δημοτική περίοδος. Κύριε Χατζαντουγιάννα, κυρία Αντιδήμαρχε. Σας είπα και πέρυσι και σας λέω και φέτος και σας το λέω φέτος με τεπιτάσεις. Δεν κάνετε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, αναγνωρίζω πράγματι ότι πήρατε τις ιωνικές γιορτές και βάλατε κάποιους άξονες και οργανώσατε αυτό το σύνολο των γιορτών με θετικά, με κάποια θετικά στοιχεία. Τα τελευταία χρόνια όμως, το είπε η κυρία συνάδελφος, το υπονόησε, το είπε και θεός σε κάποιες περιπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια έχετε απομνήσει τελείως. Ένα άθροισμα γιορτών, ένα άθροισμα εκδηλώσεων κάνετε χωρίς στόχο, χωρίς να ξέρετε τι θέλετε να πετύχετε και εν πάση περιπτώσει έχετε πάψει αν ποτέ το κάνατε να συζητάτε, να βλέπετε άλλες παραστάσεις, να συμβουλεύεστε προγράμματα άλλων δήμων, αλλά κυρίως να συζητάτε με καλλιτέχνες που έχουν συγκεκριμένη άποψη και που θα μπορούσατε αυτή την άποψη εσείς ως πολιτικός να την εντάξετε με τη δική σας οπτική στο Δήμο μας. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι φτωχές κατά τη γνώμη μου, κυρία Αντιδήμαρχε. Και είναι φτωχές διότι μείνατε στάσιμος. Μείνατε στάσιμος στην εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν καθίσατε να σκεφτείτε ότι αυτή η πόλη είναι άδεια. Δεν είναι οποιαδήποτε πόλη. Πρέπει να βαδίζουν ο πολιτισμός και οι εκδηλώσεις πάνω σε άξονες με σαφείς στόχους. Δεν το έχετε, δεν φαίνεται να το έχετε. Αυτή είναι και η κυρίως επίσημη μου απέναντί σας. Τώρα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν, με βάση περιπτώσει, θα έπρεπε να έχω πολύ περισσότερο χρόνο για να τοποθετηθώ επ' αυτό. Δεν
δεν εξέπληξε αυτό που είπατε, κυρία Δημήτρη, για τους 17 παραστάσεις που έχουν, ότι απευθύνονται μάλλον γίνονται από ανθρώπους της Νέας Μίας. Εγώ να σας πω γιατί. Παρατήρησα εγώ μέσα σε δύο εκδηλώσεις, στις 15 και 17, θυμάμαι καλά, του μηνός Σεπτεμβρίου, κάποιους νέους καλλιτέχνους, ο οποίους αναβαθμίσατε από μουσικούς ή εμπάς περιπτώσει από τους ανθρώπους που δίνουν την παράσταση σε παραδοχούς και που συμβαίνει εντελώς συμπτωματικά, τουλάχιστον για τον έναν εκ των δύο καλλιτεχνών. 15 τιμούς και 17, δεν θέλω να αναφέρω. Και που συμβαίνει λοιπόν να έχουν άμεση σχέση με ανθρώπους παράτασής σας. Αυτό και μόνο, κάτι ενδεχομένως λέει, θα μου πει στα γόνα στον ωκεανό. Δεν αναφέρω που πουθενά, δεν θέλω να πείσω κανένα, αλλά ένα πράγμα σας λέω. Υπάρχουν και τα παιδιά εδώ στην Ιασμένη που μπορούν, που έχουν την καλλιτεχνική διάθεση, έχουν και την καλλιτεχνική γνώση, είναι καλλιτεχνικό σε ψηλό επίπεδο. Ας έρθει κάτι να πάω στις 5.000 και εγώ εδώ. Γίνομαι κακός, αλλά κάποια στιγμή έτσι πρέπει να γίνει. Κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι το σύνολο των εκδηλώσεων αυτών εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος γιατί έχουμε αυτοκινητή. Είναι προφανές επίσης κύριε Κατσακουνιά ότι αυτά που μπορούσατε ένα χρόνο από πέρυσι μέχρι φέτος να έχετε επιχειρήσει και να έχετε υλοποιήσει δεν το κάνατε. Μην περιμένετε λοιπόν συνένεση από εμάς δια της ψήφου μας. Ευχαριστώ πολύ. Παράκληση υπόλοιπη τουλάχιστον συντομεύουν λίγα, δεν μην είναι τόσο. Λόγω η κυρία Δελγιάννη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Βλέποντας το αναλυτικό πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών 2010, ένιωσα μια θετική έκπληξη που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πραγματικά αξιόλογο που διαρκεί 31 μέρες. Ανάμεσα σε αυτές, όπως είπε ο κύριος Κατατουριά, υπάρχουν 5 παραστάσεις από τις 6 που θα παρουσιαστούν στην Επίδαυρο και μάλιστα 2 παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Σε όλες τις τοποθετήσεις δεν αναφέρθηκε κανείς αυτό. Υπάρχουν ακόμη συναυλίες έντεχνο ελληνικού τραγουδιού, λαϊκού τραγουδιού, παιδικές παραστάσεις, χοροθέατρο, μουσικοθεατρικό δρόμενο, συμμετοχές από 6 πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης μας. Αν όλα αυτά δεν καλύπτουν ένα ευρύ πολιτιστικό φάσμα, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι άλλο αναφέρεστε. Οι γιορτές απευθύνονται σε όλους τους πολίτες. Ο μέσος όρος κόστους για κάθε εκδήλωση είναι γύρω στις 5.000 ευρώ καθαρά. Ο μέσος όρος θεατών είναι 1.000 έως 1.200. Έτσι προκύπτει ότι το κάθε άτομο κοστίζει στο Δήμο 5 με 6 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα επιδοτεί ο Δήμος τους πολίτες για να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις. Και εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω μια αντίφαση, την ίδια, στην τοποθέτηση της κυρίας Κατσέλη και του κυρίου Κούπα. Από τη μια πλευρά υποστηρίζεται ότι ο κόσμος δεν έχει τσακιστό φράγκο, όπως είπατε, και από την άλλη λέτε να μπει εισιτήριο εισόδου. Δηλαδή να μετατοπιστεί το οικονομικό βάρος στους δημότες ή εγώ δεν καταλαβαίνω. Ίσως. Ακριβώς επειδή βιώνουμε μια εποχή οικονομικής κρίσης, που τα εισοδήματα των μικρομεσαίων πλήττονται και το βιωτικό επίπεδο μειώνονται καθημερινά, θεωρώ πως η συνδρομή του Δήμου για να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις αυτού του επίπεδου είναι επιβεβλημένη και θα έπρεπε να ενισχύεται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, ένας συγκροτημένος Δήμος οφείλει να περιορίσει τις δικές του δαπάνες, τις δαπάνες λειτουργίας του και όχι τις δαπάνες και τις παροχές προς τους πολίτες. Οι Ιωνικές Γιορτές στην πόλη μας, εδώ και πολύ καιρό και για το 2010 ειδικότερα, περιορίζουν δραστικά τις πολιτιστικές ανισότητες, διευκολύνουν τη δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση, αλλά και την αναδιατύπωση της πολιτιστικής μας ταυτότητας με όρους του 21ου αιώνα. Θεωρώ υποχρέωσή μου να πω ένα μπράβο στον κύριο Κατσατουριά που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει ταυτόχρονα την ποιότητα, την καινοτομία και την παράδοση. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ονειρευτούν και να γευτούν το πολιτιστικό προϊόν.
Και εμείς με τη σειρά μας οφείλουμε στο να συνεισφέρουμε όχι μόνο να γυρίσουν πίσω τα λεφτά στους πολίτες, αλλά και το χαμόγελο. Σας ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία αρκετά δύσκολη. Κατάλληλος αυτή η συγκυρία είναι θερμητή, κατάλληλος μπορεί να είναι πραγματική. Θα το δείξει αυτό το πράγμα η ιστορία. Νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται σήμερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από διεθνή νομισματικά ταμεία και λοιπές παρεμβαίνεις καταστάσεις, είναι ώστε οι λαοί και ειδικά ο ελληνικός λαός σαν πρώτη φάση πειραματόζω να αποβάλει από μέσα του την αυτοπεποίθησή του και την αυτοεκτίμησή του. Δεν είναι τυχαίο που αυτό που προβάλλεται έντονα σήμερα είναι ότι για την κακή κατάσταση η οποία έχει περιέλθει η χώρα, εάν έχει περιέλθει και δεν είναι μια στημένη δουλειά για χι λόγους που δεν είναι τους όλους να τους αναλύσουμε, φταίνε οι κάτοικοι οι οποίοι είναι τεπέληδες, είναι ρατσιστές, τρώγανε πολλά, ξοδεύαν περισσότερα από ό,τι παίρνουν και ένα σωρό άλλες αηδίες που ακούμε συνέχεια. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα έχει από ό,τι φαίνεται διοχετευτεί σε όλα τα επίπεδα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής κοινωνίας με αποτέλεσμα το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία να μένει στο απειρόβλητο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να θεωρεί αυτό υπεύθυνο για την υπάρχουσα κατάσταση και να μην αντιδρά σε μέτρα που λαμβάνονται εις βάρος του και να προσπαθεί μέσα από το κοινωνικό αυτοματισμό του ΕΠΑ να κατηγορήσει ο ιδιωτικός υπάλληλος στο δημόσιο, ο εμποριακός στο τελωνιακό και πάει λέγοντας. Και αντί να δουν το πραγματικό πρόβλημα ο κόσμος που βρίσκεται να το αντιμετωπίσουν και να το ψηφίσουν, έχουν διαχέουν την αντιπαλότητα αυτή σε επίπεδο κοινωνίας και κοινωνικής βάσης. Αυτό συνέβη και σήμερα. Γίνεται μια προσπάθεια, καλώς ή κακώς, οι ιωνικές γιορτές αυτό είναι και προχωράει όπως είναι και όπως έχουμε συνηθίσει κάποια χρόνια. Βέβαια, δεν είναι αυτό ο πολιτισμός, έτσι. Ο πολιτισμός είναι η εκδηλώση ενός λαού πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, με συγκεκριμένες αφορμές κλπ. Αυτό είναι μια σειρά εκδηλώσεων που αποτελούν μίμηση κάποιων πραγμάτων που έχει κάνει αυτός ο λαός, ισολογός, που έχει κάνει αυτός ο λαός. Και έτσι είναι εκδηλώσεις οι οποίες εντάσσονται σε ένα πνεύμα που έχει δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο μετά την βιομηχανία του θράματος όπως αυτή κατακτήθηκε στην Αμερική ή καλλιεργήθηκε στην Αμερική από το 1930 και μετά. Δεν είναι αυτό που λέμε ο πολιτισμός ο οποίος παράγει τα κάτω, είναι ο πολιτισμός ο οποίος ευρύνεται και υπάρχει, είναι αυτό που λέμε ο εμπορικός πολιτισμός. Λοιπόν, όχι δεν είναι, δεν πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για να καταλάβω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι κάνουμε. Λοιπόν, ναι, συντρόφοι, θα τα ακούσετε. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν δεν θέλουμε να κάνουμε την αυτοεκτίμησή μας και να πέφτουμε σε λούπες τέτοιες, θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα που υπάρχουν σήμερα. Σήμερα ήρθε ένας προγραμματισμός, εγώ βάζω ενστάσεις για το θέμα της κυρίας Ζούμη, η οποία είναι κυβερνητική βουλευτής και από τη μια ζητάει 13.000 για να κάνει μια παράσταση 2 ώρων και από την άλλη πάει και περικόπη μαζί με άλλους κυβερνητικούς βουλευτές, εισοδήματα, συντάξεις, είναι ένα σωρό πράγματα. Ας πούμε για την άλλη βγαίνει και λέει, ας πούμε τώρα το αυτό πρέπει να βγει απ' έξω ανθρωπών και το άλλο ζήτημα το οποίο δεν το γνωρίζω, όπως το είπατε κυρία Κατσέλη για το θέμα του Εθνικού Θεάτρου, αν είναι δωρεάν, πραγματικά να μας τα δώσουν δωρεάν και όποιος άλλος μπορεί να κατεβάσει τιμές και όλα αυτά. Όμως, επειδή ο κόσμος σήμερα, από το τέλος, από αυτό το μήνα και μετά, βλέπει τις περικοπές στους μισθούς του, στις αποδοχές του, στις συντάξεις του, την αύξηση των ασφαλιστικών πορείων, δεν μπορούμε να τους στερήσουμε σχεδόν τα πάντα. Δεν λέω ότι είναι το τέλειο, δεν λέω ότι είναι αυτό που λέμε πολιτισμός και πώς παράγεται και βγαίνει από την ψυχή του κάθε ανθρώπου, γιατί αυτή η ψυχή του κάθε ανθρώπου δίνεται σε δύο και σε τρεις δουλειές. Μην κοιτάτε ορισμένοι που έχετε κλειστεί ή έχουμε κλειστεί σε μια περιφρόνηση και δεν υπάρχουν αναγκαιότητες για δεύτερες δουλειές και για τρίτες. Στην πλειοψηφία του κόσμου άλλο δουλεύει δύο και τρεις δουλειές για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, να ζήσει, να βγει όρους επιβίωσης. Άρα λοιπόν
Τι πολιτισμό να παράγει αυτός ο άνθρωπος όταν αγωνίζει για το κομμάτι του ψωμί. Άρα λοιπόν, έστω εδώ που φτάσαμε, τέτοιου είδους εκδηλώσεις και στο μέγεθος που υπάρχουν, ας πούμε, ας γίνονται. Ας γίνονται για να μπορεί ο κόσμος έστω, όχι να εκπολιτίζεται, αλλά τουλάχιστον να ψυχαγωγείται. Γιατί εκεί είναι το μέγεθος. Και απ' την άλλη, πάλι να φαίνεται και μια κίνηση στην πόλη και παράλληλα μέσα από αυτή την προσπάθεια, την οποία μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη, ανταγωνιστικότερη και πιο συγχρονισμένη, στο να συμμετέχει περισσότερο κόσμο μέσα και νέοι καλλιτέχνες και ένα σωρό άλλο κόσμο, να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξία, να μην χάσουμε την αυτοεκτίμησή μα που παλεύουν με νύχια και με δόντια με όλες αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν. Και σήμερα μιλάμε για αυτό το πράγμα. Και σε λίγο θα πούνε χιλιάδες άλλα για να προσανατολίσει τον κόσμο με χορηγίες μακρύ και ένα σωρό άλλα πράγματα. Εγώ με τις δύο ενστάσεις που έχω προβάλει, κατά τα άλλα με τις ενστάσεις που έχω πει, θα στηρίξω την διαδικασία αυτή προκειμένου ο κόσμος, επειδή δεν θα έχει από σήμερα, έχει εμπεριπτωμένα τα πάντα, από σήμερα εμπεριπτωμένη μισθή, είναι ο φάκελος εμένα ήρθε στο μισθό μου και είναι χρωστάω στην Ελλάδα, δεν είναι μισθό, χρωστάω αυτή τη στιγμή. Έτσι. Να μπορεί να παρακολουθήσει έστω δωρεάν κανένα επιτιμό, κανένα εισιτήριο που δεν είναι αυτέ τι εκδηλώσει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Συνάδελφοι, το φετινό πρόγραμμα των ελληνικών γιορτών πιστεύω ότι είναι πλουσιότατο, αξιόλογο και ο κύριος Αντιδήμαρχος έκανε μια υπέρβαση να καλέσει για πρώτη φορά το εθνικό θέατρο. Χρέος του Δήμου, όπως είπαν και οι προλαλήσεις, είναι η εκπαίδευση, πολιτισμός, εθελοντισμός και περιβάλλον που υποστηρίζεται και έμπρακτα υποστηρίζεται και στηρίζεται το Δήμο. Το κράτος πρόνοιας πρέπει να είναι και κράτος πολιτισμού. Βεβαίως υπάρχει οικονομική συγκυρία, δύσκολες εποχές. Αλλά ο πολιτισμός είναι πέραν της οικονομίας, είναι χρέος, είναι καθήκον, είναι υποχρέωση του Δήμου να υλοποιηθούν αυτές οι πνευματικές εκδηλώσεις ή ιονικές εκδηλώσεις. Ο κ. Αντιδήμαρχος έκανε με ευσυνειδησία και κατάθεσε ένα ευσυνειδησία και επιθυνότητα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πιστεύω ακραδαντά ότι οι δημότες θα το αγκαλιάσουν, θα συμμετέχουν και θα το αξιολογήσουν. Είναι υπέρβαση πραγματικά σε μια τέτοια εποχή να δώσουμε δωρεάν πνευματική τροφή στους δημότες μας. Οι ιονικές γιορτές είναι ένα πνευματικό χρέος προς τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι δύο παραστάσεις του θεάτρου, δεν είναι πέντε. Ο κ. Καϊκάρης, γιατί είπαμε ότι είναι της Επιτάδου. Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, πολύ σύντομα να περιγράψω το θέμα, διότι όλα αυτά που συζητήσαμε τα έχουμε ξανασυζητήσει χρόνια, με όποια τα ίδια δεν είναι. Σχετικά με τον πολιτισμό, με την παραγωγή, την προσφορά, τις εκδηλώσεις αυτές που γίνονται στο φεστιβάλ Νέα Σμύρνη. Διότι δεν πρόκειται για ιονικές γιορτές, είναι φεστιβάλ Νέα Σμύρνη. Όπως γίνεται σε όλους τους Δήμους, μαζεύουμε διάφορα είδη παραστάσεων. Χρειάζονται, βεβαίως χρειάζονται. Όταν φτιάχνεις, όταν έχεις μια παραγωγή πολιτισμού, θέλεις να έχεις και υψηλού επίπεδου παραστάσεις, προκειμένου να δώσεις και κάποια τύπη. Φάνηκε, εδώ δόθηκε η εντύπωση, γιατί ξεχάσανε οι συνάδελφοι και νομίζω ότι προσφέρουν αυτό το φεστιβάλ Νέας Μήνης και αυτό είναι, δεν είναι άλλο. Θα ήθελα να θυμίσω ότι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ υπάρχει επιχορήγηση στον πολιτιστικό οργανισμό. Που έχει τμήματα τα οποία ασχολούνται με όλες τις μορφές του πολιτισμού. Περιορισμένα ίσως. Αυτό όμως μπορεί και ίσως θα μπορούσε να είναι και περισσότερο. Αλλά αυτό δεν υπολογίζεται μέσα στο κόστος. Αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 5% περίπου του προϋπολογισμού του Δήμου, αν το δούμε σε χρήματα. Τώρα, φτάνουμε σε μια κορυφαία στιγμή. Οι ιωνικές γιορτές, οι οποίες έχουν συσταθεί στο Δήμο μας πριν από τουλάχιστον 25 χρόνια, είχαν ένα άλλο νόημα και ένα άλλο περιεχόμενο. Σαν κορονίδα της παραγωγής πολιτισμού, να συνδέσουν τους νεότερους κατοίκους της πόλης με τις ρίζες, με την πόλη την ίδια.
Έτσι ήταν και ο τίτλος, Ιωνικές γιορτές. Χάθηκαν. Δεν είδαμε καμία προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να ξανασυνδεθούν. Δεν είδαμε να παραγγέλει ο πολιτιστικός οργανισμός από την αρχή του χρόνου στον προγραμματισμό του μία παραγωγή έργων σχετικά με την Ιωνία, με τις μνήμες, με τις ρίζες, με τους ανθρώπους που ήρθαν από εκείνες τις πατρίδες εδώ, έζησαν, δημιούργησαν να υπάρχει ένα γεγονός. Τι κάνουμε, έχουμε βρει την εύκολη λύση. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χώρο. Όποιος το κοιτάξει θα πει τι ωραίο φεστιβάλ. Τα πάντα έχει μέσα. Από τις απλές μορφές τέχνης που υπηρετούν και κάποιοι νέοι άνθρωποι επειδή μην είχαν τέτοιο θέμα, μέχρι τις πολύ ιδιαίτερες. Σαν περιεχόμενο λοιπόν είναι καλές. Το ερώτημα είναι, ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές ανάγκες της σημερινής εποχής? Δεν είναι τόσο σκοταδιστικό το περιβάλλον όπως δημιουργείται. Ο κόσμος όμως αρχίζει να αναρωτιέται. Τα χρήματα του Δήμου, της πολιτείας, πηγαίνουν εκεί που πρέπει? Για ποιο λόγο τα επαγγελματικά αυτά σχήματα, τα οποία πηγαίναν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, θα έπρεπε να τα διεκδικήσουν και να τα βγάλουν με τον ιδρώτα τους? Εδώ θα έρθουν για μια μισή, δυόμιση ώρες σε μια παράσταση, θα ιδρώσουν βέβαια εκείνη την ώρα, αλλά έχουν εξασφαλισμένα χρήματα. Σίγουρα και εύκολα. Δεν έχουν να προσελκύσουν, το θεατή, δεν έχουν να διεκδικήσουν κάτι. Έχουν το τιμολόγιο τους, την ταρίφα τους, αυτά παίρνουν και διεκδικώ. Τώρα δεν ξέρω εάν τα παραδείγματα που πολύ εύκολα επεσήμανε και η κυρία Κατσέβη είναι πράγματι έτσι ή είναι κάποια σήματα τα οποία δημιουργούνται μετά από τις παραστάσεις του εθνικού, ήδη κάνουν. Δεν ξέρω αν είναι εθνικό φεστιβάλ. Διαφορετικών ειδών εκδηλώσεων. Παρέχουμε το χώρο, παρέχουμε όλες τις ανέσεις στους θειάσους και στα σήματα για να λειτουργήσουν και όπου θέλουμε για κάτι που είναι ιδιαίτερη σημασία, μπορούμε να έχουμε και μια κάποια συμμετοχή λόγω του υψηλού κόστου της παραγωγής. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να πάρει το μήνυμα και ο Δήμος και η Πολιτεία πόσα χρήματα δίνει, τα επενδύει. Τα επενδύει στον πολιτισμό για να δώσει το κίνητο. Με τον τρόπο που το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς αποτυχάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζουμπινιδάς. Κύριε συνάδελφε, εγώ ειλικρινά έχω παντρευτεί με αυτά που ακούω από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Κάποιους συναδέλφους να λένε να μην κάνουμε ιωνικές γιορτές ή τέλος πάντων να κουτσουρέψουμε τις ιωνικές γιορτές λόγω κόστους και άλλους να λένε να βάλουμε εισιτήριο και μάλιστα στον κύριο Κούπο που πρέπει να βάλουμε 15 ευρώ εισιτήριο να συνεννοηθούμε τέλος πάντων. Ή το σφαντώσουμε έτσι νομίζω ότι άκουσα και το ποσό. Άκουσα και το ποσό. Μπορεί να είπατε 10 ευρώ. Εγώ να ρωτήσω το κράτος, παρότι βρίσκεται σε την οικονομική θέση σήμερα και όλοι το ξέρουμε, έκοψε τις παραστάσεις από το Ηρώδιο και από την Επίδαυρο. Δεν νομίζω. Γιατί δεν τις έκοψε, γιατί πρέπει να προσφέρει στους πολίτες. Μπορεί ο Δημότης να παρακολουθήσει σήμερα παραστάσεις, μπορεί να πληρώσει. Όχι. Εμείς σαν Δήμος τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να τους προσφέρουμε. Και μάλιστα ο Δήμος της Νέας Μύρνης, που ευτυχώς έχει οικονομικό πλεόνασμα και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολιτιστικές υπηρεσίες δωρεάν όταν κανένας άλλος Δήμος δεν μπορεί να το κάνει. Και έχει τη δυνατότητα γιατί είναι Δήμος νοικοκυρεμένος.
και ο νοικοκυρεμένος Δήμος πρέπει να ενισχύει την παροχή προς τους πολίτες και αν χρειαστεί να περικόψει από τις λειτουργικές του ανάγκες. Και αυτό κάνει ο Δήμος Νέας Βρύπνης. Ο Δήμος Νέας Βρύπνης, ναι κύριε Κατσελίδη, γελάτε, ευτυχώς που μπορεί. Γιατί υπάρχει, το ξέρετε το πλεόνασμα που έχει ο Δήμος Νέας Βρύπνης. Τα δύο δάνεια που έχουν. Ο Δήμος Νέας Βρύπνης, τα δύο δάνεια αν δεν μπορούσε να τα πληρώσει δεν θα τα έπρεπε. Ο Δήμος Νέας Βρύπνης, κύριοι συνάδελφοι, για να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες πολιτιστικές και κοινωνικές και μάλιστα ποιοτικές, έχει τη δυνατότητα, γιατί σας είπα, είναι νοικοκυρεμένος, γιατί έχει τους λιγότερους υπαλλήλους, δεν οφείλει τιμολόγια προηγούμενο ετών και αγοράζει ό,τι πουλιέται. Πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε εδώ. Τι θέλουμε, να προσφέρουμε υπηρεσίες ποιοτικές στους πολίτες ή να τις κόψουμε εντελώς. Έχετε κάνει μία έρευνα στους άλλους δήμους και μάλιστα υπερχρεωμένους δήμους. Τι γιορτές κάνουν. Εγώ, επειδή ανήκω και στον πολιτικό οργανισμό, είμαι μέλος του πολιτικού οργανισμού και μαζί με τον κύριο Κατσαντουγιάννη έχουμε κάνει, σας λέω λοιπόν ότι ο Δήμος Νέας Μύρνης που δεν είναι χρεωμένος ξοδεύει τα λιγότερα χρήματα από όλους τους άλλους δήμους. Εγώ ειλικρινά θέλω να συγχαρώ τον κύριο Χατζαντογιάννη, όχι για φέτος, για όλα αυτά τα χρόνια για τον πολιτισμό που προσφέρει στη Νέα Σμύρνη. Τι πολιτισμό παραλάβαμε, τι ιωνικές γιορτές κάνανε κάποτε και τι κάνουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στανασία. Ευχαριστώ. Δεν θα πρέπει να σταθούμε στη λαγνία των αριθμών, κύριε Πρόεδρε. Και στα κόστη. Σεβαστές οι αναλύσεις των οικονομικών, όλοι από την ευαισθησία απέναντι των αριθμών και της πραγματικότητας. Αλλά ουσία διοριστέμε πάνω στον πολιτισμό. Αυτή τη στιγμή η στήριξη σχημάτων, όπως προτείνονται μέσα από το πραγματικά το πλούσιο πρόγραμμα, είναι πρεσβευτές κατά την εκτίμησή μου στον εργατικό χώρο. Ιδίως των μικρών σχημάτων, όπως αναφέρθηκαν από πολλούς συναδέλφους, όπου τους καλούν και εκείνη διαβίσει κήρυκες σε άλλες τροποπόλεις, σε άλλα νησιά, σε γειτονικούς δήμους, παράδειγμα Πειραιάς, και άλλα στάδια παντού κλπ. Όμως θα σταθώ στην παρατήρηση του κ. Κούπα, ο οποίος εστίασε σε μικρά σχήματα με στήριξη έμεσα του δικού μας συνδυασμού, βάζοντας κάποιες ημερομηνίες και θα του πω κύριε Κούπα ότι αυτά τα μικρά σχήματα σας πληροφορώ ότι πάρα πολλές φορές αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Σήμερα αφιλοκερδώς. Και όταν λέμε αφιλοκερδώς εννοούμε ότι δεν πάνε ούτε από την ευκαιρία, ούτε από την ευκαιρία να προσκομιστούν λεφτά. Είναι διαφύσει κύριε στις πόλεις μας, οι οποίοι παρουσιάζουν και δίνουν τη δυναμική της, του πολιτισμού μας και της πολιτισμής μας κουλτούρας. Ένα πράγμα θα σας πω για Κούπα, γι' αυτό που λέω ακριβώς, ότι στην Πρωτομαγιά είναι ακριβώς σχήμα που παρουσιάζεται στην Πλατεία με κάποια κοπέλα δική μας, μάλιστα είναι προϊσταμένη του έπινη διαβολή, η κυρία Φεντούλη. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι βέβαια δεν βρέθηκε στο καράβι της Γάζας σήμερα, αλλά πριν 15 μέρες βρέθηκε σε ένα άλλο καράβι και πήγε και έδωσε προσφορά στον λαό, αυτόν τον ταλέπορο λαό των Παλαιστινίων, μία παράσταση τελείως δωρεάν. Άρα λοιπόν σε αυτές τις διαστάσεις, όταν ένα καλλιτεχνικό σχήμα ή μία καλλιτεχνική διάθεση προβάλλεται, είναι οι καλύτεροι αντέδεκτοι πρεσβευτές για την πόλη μας και για την κουλτούρα. Κύριε Κούπα, αφήστε να τελειώνουμε. Το θέμα λοιπόν που κλείνεται, Πρόεδρε, είναι ότι πρέπει να ρίξουμε και μια άλλη μαρτυρία στους άλλους δήμους και έχω το πρόγραμμα των Κρισινών εδώ των λοιπόν όμορφων δήμων που ξεκινήσαμε με 20 ευρώ πίσω για ορισμένες παραστάσεις αξιώσεων. Εμείς θα γεμίσουμε 1.200 θέσεις στο Άξιος σε 31 ημέρες και πάντα να δούμε ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι θα βρουν την αγαλίαση σε αυτή την ομορφιά του πολιτισμού.
Κύριε συνάδελφοι, σήμερα προσπάθησα πάρα πολύ για να μην πείσει καλή ψυχολογική διάθεση να καταλάβω τι λέτε τόση ώρα σήμερα στην αίθουσα. Καταλαβαίνω την αγωνία σας πλην της κυρίας Κατσέλη, συγγνώμη να πω, η οποία διευκρίνησε τους λόγους που την κάνουν να έχει μία όχι αντιρρήση επιφύλαξη ως προς το θέμα των εκλογών των ιδιωτικών διοκτών και της πρότασης του κύριου Κούπα για να βάλουμε εισιτήριο, δεν έχω καταλάβει τι λέμε τόση ώρα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μιλάμε, δεν καταλαβαίνω άλλοι λένε για αποδοχή, για πολλά, για λίγα, για λεφτά, για αυτά. Δεν διαφωνείτε εμείς για την εκλογή του προγράμματος, δεν διαφωνείτε εμείς. Δεν μπλέκετε μαζί την οικονομική κρίση, την δυσκολία των ανθρώπων και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτό που θέλετε να πείτε απόψε. Γιατί δεν το λέτε ξεκάθαρα, γιατί μιλάτε τόσες ώρες απλά για να μιλάτε. Έχει βέβαια κάνει ένα λάθος αυτή η δημοτική αρχή 12 χρόνια τώρα. Και ο κ. Σταντζαρουγιάννη, επίσης το αποσυνό που αφορά τον ίδιο. Έχει ανεβάσει τόσο ψηλά το πύχη και ενδιαφέρεται απολύτως για τους πολίτες της Νέας Σμύρνης και κάνει μόνο έργα και μιλά λίγο, σε αντίθεση με εσάς που πρέπει να δικαιολογήσετε το όχι κάθε φορά που πρέπει να πείτε. Ενώ μέσα σας θέλετε να πείτε ένα απόλυτο ναι, πρέπει να δικαιολογήσετε το όχι. Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή δεν απέχω από καμία εκδήλωση του Δήμου, ότι όλο το χειμώνα γίνονται τρεις θεματικές παραστάσεις στην Εστία. Δεν έχω δει κανέναν από εσάς, ελάχιστες φορές σας έχω δει, που αναφέρονται σε θέματα πιο ποιοτικά, αν θέλετε, που κοστίζουν λίγα χρήματα και ποτέ κανείς σας δεν έχει έρθει να δει τι ακριβώς γίνεται εκεί μέσα. Σας πληροφορώ επίσης πως τα επειδή ακολουθώ τα τμήματα του Δήμου Νέας Σμύρνης, το θεατρικό μας έχει γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Το προσκαλούν παντού και πάμε δωρεάν, μας καλούν και πάμε. Κάθε χρόνο λοιπόν εκπροσωπείται στις ιωνικές γιορτές με τις δύο παραστάσεις που δουλεύει όλο τον χρόνο. Την Πρωτομαγιά γίνονται οι υπόλοιπες εκδηλώσεις των άλλων τμήματων που αφορούν φωτογραφία, που αφορούν όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται. Δεν έχει πάει κανείς σας να δει τι γίνεται εκεί. Γιατί πράγματα μιλάτε. Γιατί λέτε, δεν καταλαβαίνω, πολύ σαν την κυρία Ζούμη. Μπορεί μόνη της είναι μονόπρακτο η κυρία Ζούμη. Ένα άτομο παίζει. Μπορεί να πληρώνει τη άσκηση και να μην το δείτε. Αλλά δεν ξέρετε, κυρία Κουβέλη, γιατί μιλάτε. Γιατί μιλάτε, καλή μου γυναίκα, για το θέμα του μάτζερετ. Βλακίες εγώ τουλάχιστον δεν λέω. Πέρα από αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι εδώ μέσα πρέπει να δικαιολογήσετε το ναι σας να είναι όχι. Και γι' αυτό το λόγο σας καταλαβαίνω, σας κατανοώ και γι' αυτό αντέχω και τόσο να μιλάτε χωρίς να λέτε τίποτα. Έχει προσέξει ο κύριος Πάμπης, στο λόγο έχει τον δίκιο ο κύριος Πεντεδουλιάδης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα στην Ελλάδα, αλλά ακούστηκαν καταρτήρες, ακούστηκαν και κάποια πράγματα τα οποία είναι απόλυτα σεβαστά, αλλά δεν είναι αποδεκτά τουλάχιστον από την προσωπική μου άποψη και θεώρηση σε θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με τον κόσμο. Να πω κάτι έτσι, γιατί πραγματικά έτσι λίγο δεν ήταν ωραίο έτσι τουλάχιστον για το κοιτάμε την κυρία Κατσέλη, γιατί η συζήτηση είναι καλή. Εγώ ζητώ συγγνώμη. Εγώ δημόσια ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά το θέμα της κυρίας Ζούνη είναι μόνη της, εκείνη και άλλη μια γυναίκα. Συγγνώμη. Και εγώ δεν είμαι εκείνη η οποία ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πει. Εγώ, συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά κύριε Χατζατουριάννη, πέστε εδώ μέσα, εγώ ποτέ έχω φέρει αντίρρηση για ένα θέμα των ιωνικών σας γιορτών. Δεν είναι θέμα ιωνικών γιορτών, ούτε τη δουλειά που κάνετε εσείς. Την οποία εγώ σα είπα μπράβο τόσες φορές. Εμένα γιατί μου φαίνεται ότι σα παρακαλώ, κύριε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Πέντε, σας παρακαλώ.
Στο γεγονός το ότι σίγουρα δεοντολογικά, να το πω δεοντολογικά, κάποιος ο οποίος είναι καλλιτέχνης θα έπρεπε, και ειδικά όταν συμμετέχει στα κοινά, θα έπρεπε να βλέπει από άλλη οπτική και με άλλο πρίσμα συμμετοχή του σε φεστιβάλ εν γέννης, όλη την Ελλάδα μιλάμε μόνο στην Άσμιν, έτσι. Και θα έπρεπε να έχει μια άλλη οπτική, ένα άλλο πρίσμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Με οποιοδήποτε γραφείο και αν μιλήσετε, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, τους καλλιτέχνες τους εκπροσωπούν μάνατζερ, κάποια γραφεία. Μιλάμε για κάποιους που είναι γνωστοί, έτσι. Εγώ είμαι, και θα το επιβεβαιώσετε εύκολο, ένα, δύο, τρία τηλέφωνα. Είμαι ο κακός. Είμαι ο κακός διότι τους τα λέω όπως το εννοώ και το θεωρώ στο μυαλό μου. Έχουν καβαλήσει το καλά. Ένας κάποιος που θα κάνει ένα όνομα, παραδείγματος χάρη, ένας παιδιός καλλιτέχνης, αυτή τη στιγμή έρχεται με 20.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με πριν 3 χρόνια γιατί έκανε μια επιτυχία δισκογραφική. Ας το πω ποιος είναι. Έχει παίξει 2 φορές στην Άσμο. 20.000 παιχτά λιγότερα. Περισσότερο. Λοιπόν, σε πάση περιπτώσει, σας δεν μείνουμε σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν και καλλιτέχνες, να ξέρετε, που είναι δημοτικοί σύμβουλοι και σε όμορους δήμους, οι οποίοι συμμετέχουν, οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε όλη, πολύ ψηλές. Και όποιος θέλει, ας έρθει στο γραφείο να πάρει τις προτάσεις και να σας πει αν έχουμε μιλήσει μαζί. Και τι είναι το τιμή. Ας τη λιφά, για άλλους δήμους. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω θετικά. Καταρχήν να αναγνωρίσω ένα σφάλμα, μία αδυναμία αν θέλετε, αυτής εδώ της εισηγής συγκεκριμένης και την είπε ο κ. Σταϊκάλης. Μόνο. Ότι δεν υπάρχει εκδήλωση για τις ΜΜΕ. Κάθε χρόνο έχουμε μία, δύο ή τρεις, αλλά έχουμε. Βέβαια πλέον υπάρχει, οι ονομικές γιορτές είναι το όνομα, έτσι είναι πλέον φεστιβαλικές οι εκδηλώσεις. Κύριε Σταϊκάλη, πραγματικά, σας το λέω ειλικρινά, στοχεύσαμε πάρα πολύ, δεν υπάρχουν παραγωγές και αν θέλετε δεν υπάρχουν σχετικά καλές, δεν θα πω καλές παραγωγές φέτος που να αφορούν τη μικρά ασία της ΜΜΕ. Και αυτές οι σχετικά καλές είναι άνω των 20.000 το οποίο εγώ θεωρώ σαν πρώτη πρόκληση σε σχέση και με την ποιότητα που προσφέρω. Κύριε Σταϊκάλη, είπατε, το παίρνω, ρωτάω, έτσι ερώτηση κάνω, ότι οι καλλιτέχνες υδρώνουν γιατί θα πάρουν το νόμο ενώ θα μπορούσαν να βάλουν μυστήριο ή άλλο έκοψατε. Δεν το κατάλαβα σωστά. Δεν είπα αυτό. Οκ. Εγώ τώρα ενημερωτικά να σας πω, να ενημερώσω το σώμα, ότι όσα φεστιβάλ γίνανε και πέρσι, τα ίδια θα γίνουν και φέτος, σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο εισιτήριο, γιατί έχω κάνει πραγματικά πολύ αναλυτική έρευνα. Το ίδιο εισιτήριο που είχαν πέρσι, το ίδιο εισιτήριο έχουν και φέτος. Θεωρώ ότι ο Δήμος Νέας Μήνης και όποιος μένει στη Νέα Σμύρνη μπορεί να ακουστεί έτσι πολύ εγωιστικό αυτό, αλλά είναι πρωτομίουχος όσον αφορά τα θεάματα, τα πολιτιστικά θεάματα. Να διαφωνήσει την ποιότητά του, σεβαστό απόλυτο. Ο πολιτισμός, ο καθένας τον θεωρεί στο μυαλό του και στη συνείδησή του και στην ψυχή του διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσοι μένουν στη Νέα Σμύρνη, και αυτό οργανωτικά θα προσπαθήσουμε να περιθωρήσουμε, γιατί δεν είναι εύκολο με το δεδομένο είσοδο να γίνει αυτό, θα μπορέσουν να δουν κάτι το οποίο πραγματικά θα δω ότι το ευτελίσατε όλοι σήμερα. Θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλες τις παραστάσεις επειδή έχουν δωρεάν. Και κανείς δεν είπε τίποτα, ξέρω για τα λεφτά, πολλά, εντάξει, προκλογική περίοδο και τα αλλά έχουμε όλες τις παραστάσεις επειδή δεν υπάρχει δημοσία, σας μιλάω ειλικρινά και δεν είναι και αυτό. Όσον αφορά το Εθνικό Θέατρο, επιμένω κυρία Κατσίκη, εσείς βέβαια είσαστε συντελέστης, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά οι προτάσεις που έχουν είναι 19.000 καθαρά έκαστη. 24.000 πυκνά έκαστη. Η παραγωγή θα είναι. Ο κύριος Κόκκλος δεν ανήκει στη δύναμη του Εθνικού Θεάτρου, κύριε Κατατουριάννη. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Άρα λοιπόν τι βλέπετε. Αυτή τη στιγμή η πρόταση που μας είδε για την Συστράτη και όπως παρουσιάζεται σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι είναι μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Τώρα από εκεί πέρα, τι άλλα οικονομικά είναι, που μπορεί να υπάρχουν.
σας μιλάω απόλυτα ειλικρινά και μπορείτε να το διαπιστώσετε. Είναι αρκετά απλό, γιατί μιλάω για ανθρώπους που ειδικά κάποιοι από εδώ θα μπορούσαν να τους γνωρίζουν και κάποιοι άλλοι τους γνωρίζουν. Έχουμε κάνει πάρα πολλά, έχω μειώσει πάρα πολύ τα κόστη σε σχέση με τις προτάσεις που μας έχουν έρθει. Θα σας πω χαρακτηριστικά. Η παράσταση της Νοκαρδιέρας με τον Γκόκλα, την Έμιτσου, την Λουιζίδη και τα λοιπά και τους ηθοποιούς τους πλευρικούς είναι 15.000 καθαρά, τα 18.000 και τους απαντάμε. 10.000 λεπτά, προσέχετε, ερχόμαστε. Μπαίνουμε όμως μέσα, προσέχετε να δείτε για καθένα την παραγωγή. Μπαίνουμε μέσα, ξέρετε γιατί ερχόμαστε. Γιατί θα πληρωθούμε γρήγορα και θα καλύψουμε άλλες ανάγκες που έχουμε. Αυτή είναι η λογική τους. Έτσι, θέλω να σας συναντοπιστέψω και έχουμε. Η κάρτα είναι ότι 14.000 προσωπική καθαρά, 17 είναι. Η άλλη Παγενά, 12.000 είναι χωρίς, 14, 8, μιλτά. Εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποίησαμε φέτος το ατού της οικονομικής συγκυρίας. Θεωρώ ότι σε ένα μέσο όρο μας έχει βγει. Έχουμε 4.800 ευρώ αναπαράσταση για 31 μέρες. Δηλαδή είναι 245.000 σε σχέση με 250 πέρσι, δηλαδή αν βάλουμε 15.000 θα πάμε 230 και αν βάλουμε και 15.000 στον ήχο και φως, είναι 210. Όχι ότι είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα συμβολισμό δίνει, δεν δίνει ουσία. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω λίγο όλη τη συζήτηση που έχει επικεντρωθεί στα οικονομικά. Στα οικονομικά λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Το ανέφερε και ο κύριος Κονιδάρης κάποια στιγμή. Δεν έκοψε την Επίδαυρο, ούτε το Ηρώδιο, ούτε την Πειραιώς, ούτε το Ελληνικό Φεστιβάλ, ούτε όλα τα φεστιβάλ έχουν κόψει από τις πολιτικές του εκδηλώσεις. Όπως να σας πω κάτι, προβληματισμός είναι. Και περισσότερο απευθύνομαι στα αριστερά κόμματα, σε πιο προοδευτικούς ανθρώπους. Εγώ δεν ξέρω καμία κοινωνία που να έχει κάποιο εύρος αριστερού προφίλ και σκέψης, όπου σε οικονομικές κρίσεις να κόβονται οι πολιτιστικές, ψυχαγωγικές ή ενημερωτικές εκδηλώσεις. Δεν είδα δηλαδή να μου πει Επίδαυρος ή το Ηρώδιο για να γίνει, δεν λέμε αυτά τα λεφτά να χρησιμοποιήσουμε για να γίνει άλλο ένα νοσοκομείο ή για να γίνει άλλο ένα σχολείο ή για να γίνουν άλλες 5 τάξεις ένα ακόμα σχολείο. Στις οικονομικές, στις κρίσεις της... Γιατί εδώ δεν πληρώνουν οι πολίτες δημοτικά τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει να το σχολιάσει γιατί το άκουσα κατά κόρον από τους πάντες. Σας είπα για τα μουσικά σχήματα. Θα έχετε παρατηρήσει, δεν είναι τα ίδια που σας πέσει. Το πρόγραμμα, κάποιοι, και δεν μιλάω για την αποχή παράταξη, μιλάω για την αποχή. Κάποιοι απλά το κοιτάνε, δεν το διαβάζουνε. Διότι θυμηθείτε πόσα ήταν πάνω από 20.000 πέρσι, πόσα σχήματα, θυμηθείτε πόσα. Γεια σας. Θα διαβάσουμε πάρα πολύ καλά, κύριε είπατε τόσο εγώ δεν είμαστε. Λοιπόν, θυμηθείτε πρόπερση πως ήταν πάνω από 30.000. Εφέτος δεν κανένα πάνω από 20 και το 20 είπε ούτε άλλο. Όλα τα 15.000. Σημαίνει ότι προσπαθούμε να δίνουμε μικρόφωνο, να δίνουμε φωνή σε σχήματα τα οποία είναι low budget, είναι χαμηλού προϋπολογισμού. Κάποιοι που λένε ότι εδώ δεν γίνεται τίποτα. Στη Νέα Σμύρνη δεν υπάρχει ερασιτεχνική δημιουργία. Όλα είναι πάντα τα αγοράζετε, τα φέρνετε, τα βάζετε και τσάμπα και έρχεται ο κόσμος και τα απολαμβάνει. Δεν είναι έτσι. Αυτό μπορώ να το εκλάβω ως επιχείρημα μόνο λόγω ότι είναι προεκλογική περίοδος και για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί? Καταρχήν κάποιοι δεν είδανε κανένα σχήμα για μουσική, για νεολαία. Λοιπόν, ακούστε πόσα έχει. Τρίφων, ημισκούμπλι, χάρμπλι. Ροκ με γιοκάρι και τα λοιπά, pop fan, love match, έτσι stand-up. Έξι κλωρά, κάποιο βρίσκει πάνω όλες. Δεν μπορεί να μην το είδατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε 17 τμήματα στα οποία απασχολούνται πάρα πολλοί δημότες. Έχουμε 17 ειδικότητες. Βρείτε μου ένα δήμο σε όλη την Ελλάδα και το εννοώ αυτό, να έχει 17 ειδικότητες. Και σε αυτές τις 17 ειδικότητες να έχει αργυροξοπορία, όπου εδώ δίνει 5 ευρώ και στην ιδιωτική σχολή 150 ευρώ το μήνα. Κάνει μπαλέτο με 5 ευρώ το μήνα σε χώρους ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κάπου άλλο δίνει 100 ευρώ το μήνα. Κάνει αγιογραφία, κάνει ζωγραφική, κάνει θέατρο, κάνει θεατρικό παιχνίδι, κάνει 1.200. Αλλά δεν υπάρχουν αυτά για κάποιους. Δεν τα βλέπει πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι και στο πρόγραμμα του
πρακτικών, υπάρχει χώρος και για την ερασιτεχνική δημιουργία σε όλες μας τις ανοιχτές πολιτιστικές ενέργειες. Από την Πρωτομαγιά κάποιος αν πέταγε θα τα έβλεπε, δεν μπορεί να μεταδεί. Και ένα άλλο, πραγματικά λέγεται, αλλά το λέμε για να το λέμε, γιατί το ξέρουμε ότι δεν ισχύει και εμείς οι ίδιοι που το λέμε, διότι είναι απόλυτα υποκριτικό αυτό που λέμε. Σε αυτή την αίθουσα και στο πρόσωπό μου έχουν γίνει και σε σχέση μάλλον με το πρόσωπό μου, και επειδή τελειώνουμε όπως είπατε και εγώ, κύριε Κουπαμία, δημοτική θητεία ακόμα, έχουν γίνει και εγώ δεν ξέρω πόσες συζητήσεις μικρές, συζητήσεις πρώην διευθυνσίας, συζητήσεις που τις έχουμε ζητήσει, συζητήσεις που τις έχουμε ζητήσει πάρα πολύ καιρό, συζητήσεις που τις πρότεινα 5, 15, 25. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τον πολιτισμό. Όπως ξέρετε, βλέπω. Ούτε στην Πρωτομαγιά, ούτε στις Ιωνικές Γιορτές, ούτε στο Φεστιβάλ Καραγκιόζη, ούτε στο υψηλό επίπεδο πίση και πεζογραφία, ούτε. Βρε δεν έχει έρθει μια πρόταση, βρε δεν έχει έρθει ένα άνθρωπο να μην ελάτε. Γιατί όποιοι έχουν έρθει θα ξέρουν ότι όποια πρόταση και αν έχουν κάνει έχει μπει, έχει περάσει, είτε μεμονωμένη, είτε ως σύνολο, είτε ως σκέψη. Δεν μπορούμε να λέμε πια ότι ήταν μόνο σου. Εντάξει, κρατάει αυτό το πράγμα. Λίγο αστείο. Και όλα αυτά τα χρόνια λέμε όλοι ότι η μόνιμη αποδός, ρε παιδί μου, εντάξει, ασχέτως. Οι καλοπροαίρετοι, οι γνώστες, λένε ότι το πρόγραμμα είναι καλό ή τα προγράμματα είναι καλά. Αυτοί που δεν γνωρίζουν και πραγματικά και τον όρο δεν γνωρίζουν, λένε ότι τα λεφτά είναι καλά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σας προκαλώ. Κύριε Δαϊκά, 1 εκατομμύριο ευρώ προϋπολογισμό του νομικού προσώπου και προπολιστικού οργανισμού, όπου βέβαια είναι ουσιαστικά 900.000 για να μην τα λέγονται, όσο έδωσα. Λοιπόν, από αυτά τα χρήματα λοιπόν, οι 500.000 είναι για μισθοδοσία δασκάλων. Και οι άλλες 500.000, για να μην λέω ψέματα, είναι 600-650, παραπάνω από 1 εκατομμύριο, ξέρετε τι είναι. Η Πρωτομαγιά 10 μέρες που είναι 70.000, η φύση με ζωγραφία που είναι 35-40, το φυσικό καρδιό που είναι 25-30, η δημιουργική απασχόληση που είναι 75, το πρόγραμμα παιδικών ταινιών που είναι ούτε 30, η πολυκρίση των πολιτιστικών βάρων που είναι 15, οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που είναι πάρα πολλά είναι 50-60.000 και οι ιονικές γιορτές που είναι 250, δηλαδή είναι μόνο ένα Δήμο. Πραγματικά, με 600.000 ευρώ. Δεδομένα. Όχι, γιατί να τα θεωρούμε. Δεν τα πιστεύω. Όχι, κύριε Καϊκαλιώδη. Κατάλληλα, γιατί δεν υπάρχει τρόπο. Σα παρακαλώ. Γιατί να τα θεωρούμε. Πείτε μου ένα Δήμο που ασχολείται όλο τον χρόνο, μα όλο τον χρόνο. Αλλά δεν αμφισβήτησε αυτό. Όχι, συνεχίζει. Εντάξει, όχι. Αυτό δεν φτάνει εδώ μέσα. Δεν τα πω. Κάτι άλλο θα γίνει. Και κλείνοντα. Αναζητήσαμε χορηγούς, ίσως όχι με διατάσεως, ίσως όχι πάρα πολύ ζεστά, αλλά αναζητήσαμε. Αλλά αναζητήσαμε σοβαρούς χορηγούς. Αναζητήσαμε τράπεζες, αναζητήσαμε πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες μας δίναν 2, 3 και 5 χιλιάδες ευρώ. Θεωρώ ότι το μήνυμα μπορεί να δώσει ένας χορηγός μιας εμβέλειας, διότι οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να διατηρήσουν ένα ειδικό βάρος και ένα κύρος, πρέπει να τουλάχιστον ένα τραπεζικός οργανισμός, πρέπει να δώσει τουλάχιστον 30.000, όχι 60, που είπαμε κάποιοι άλλοι. Να πληρώσουν δηλαδή τουλάχιστον μία μεγάλη εκδήλωση ή δύο μεγάλες εκδηλώσεις. Χορηγία λοιπόν ναι, αλλά με σοβαρούς χορηγούς. Δεν μπορέσαν να κάνουν. Επικοινωνίας θα δούμε τι χορηγούς επικοινωνίας. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι τσάπ. Έτσι, χορηγία επικοινωνίας θα βρεις κάποιον ο οποίος θα σου πει και οι γνωρίζοντες τα ξέρουν, θα σε παίξω στο Μελωδία, στο Δίεση, στο Φλάς και σ' άλλο ένα. Ο Φλάς θα είναι χορηγός επικοινωνίας. Τους άλλους θα τους πληρώσεις. Το θέατρο Βράδυ όμως έχει 25 και 30 ευρώ εισιτήριο. Έτσι είναι με άλλο άλλο την παραγωγή, μην τα βλέπουμε. Ο χορηγός επικοινωνίας έχει μία ανταποδοτικότητα και εκτός μικροφόνου θα σας εξηγήσω πώς την ανταποδοτικότητα που έχει. Δεν είναι ότι είναι τσάμπα επειδή λέω το φεστιβάλ. Πάρα, είναι κάποια άλλα θέματα που θα σας τα εξηγήσω. Δυστυχώς τώρα για κάποιους είναι φτωχό το πρόγραμμα. Δυστυχώς λέω εγώ, είναι φτωχές οι γνώσεις τους. Σε σχέση με πολιτισμό, σε σχέση με τέχνη και οτιδήποτε έχει να κάνει με καλλιτεχνική δραστηριότητα. Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια δεν ακούω τίποτα άλλο παρά πολλά τα λεφτά κτλ.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το φεστιβάλ το δικό μας, ίσως να μην είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα από τα καλά φεστιβάλ, σε συνδυασμό ότι έχει δωρεάν είσοδο, στην οποία εγώ είμαι πρώτος πολέμιος, αλλά λόγω της οικονομικής συγκυρίας φέτος, θεωρώ ότι δεν είναι καλό να μπει, ειδικά φέτος στήλο, και όχι λόγω προεκλογικής περίοδου, όπως μπορεί στο πίσω μέρος του μέλλοντος να ερμηνεύσει κάποιος, δεν είναι καλή συγκυρία για να μπει φέτος. Μακάρι να μπορούσαμε φέτος να έχουμε 300.000 και να παίξουμε 50.000. Ο κόσμος αυτό έχει ανάγκη. Θα το δείτε. Και τότε αν γίνονται οι εκδηλώσεις. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις 15 και 17 του μηνός, θα έχετε παρατηρήσει ότι φτασμένοι επόμενοι δημοσιογράφοι μπαίνουν και ξαναμπαίνουν στον πρόγραμμα. Τα χρήματα που παίρνουν είναι ουσιαστικά μια ενίσχυση. Και βέβαια, να αναφερθώ κλείνοντας τον κύριο Κούπα, δεν ξέρω τι επιπέδου είναι ο αδελφός σας, αλλά άμα είναι καλός, γιατί όλα τα σχήματα τα οποία βέβαια στις ημερομηνίες μπορείτε να δείτε, τα παρακολουθήσετε. Άμα είναι εξίσου καλός, γιατί όχι να μην κάνετε την πρόταση λίγο πιο πριν, να το βάλετε στο εφόσον είναι μέσα στους νιώθους. Εφόσον. Εγώ δεν ξέρω το σημαντικό, εγώ δεν ξέρω το καθόλου που πάω στο καλό σπίτι μου. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, σα αναλέω ότι οσδήποτε νοσημινιό και όλα αυτά τα χρόνια έχουν μείνει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, ιδιαίτερα οι εκτελεστέ, φτάνουν έτσι κάπω στο σχολείο σε επίπεδο. Ακούστηκαν πολλά, νομίζω ότι έχουν καταλήξει το θέμα όλες τις πλευρές. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια οικονομική συγκυρία σίγουρα. Αλλά η οικονομική συγκυρία, κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει μόνο στη Νέα Ζηλανδία. Εγώ δεν είδα σε κανέναν από τους Δήμους, τους όμορους. Σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ Πέτρας, το φεστιβάλ Βράκου. Τα λεφτά είναι ίδια με 20 και με 15 ευρώ το εισιτήριο. Δεν είδα πουθενά να μειώνονται. Εμείς λοιπόν θα είμαστε αυτοί που θα τιμωρήσουμε το λαό της Νέας Μέρνης. Και δεν παρέχουμε αυτά που μπορούμε να παρέχουμε τη στιγμή που έχουμε και τη δυνατότητα. Γιατί εγώ δεν θα έλεγα να παραδανιστούμε για να κάνουμε όλες αυτές τις γιορτές. Υπάρχει όμως μια δυνατότητα, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι εξοφλούμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλα αυτά τα συγκροτήματα. Εκείνο που θέλω να πω είναι, κύριε συνάδελφε, ότι με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε ούτε τα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαία και Άθληση να κάνουμε, ούτε τα προγράμματα του Πολιτιστικού Οργανισμού να κάνουμε, ούτε το πρόγραμμα Δημιουργική Απασχόληση να κάνουμε, γιατί υπάρχει μια οικονομική συγκυρία. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι, και λέω και πάλι είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή υπάρχει αυτή η οικονομική δυνατότητα. Το διατάφτα ποιο είναι για μένα. Το διατάφτα για μένα είναι ότι πραγματικά διαθέτουμε 205.000 για αυτές τις ελληνικές γιορτές. Αλλά αξίζουν όμως και ύστερα. Το πρόβλημα θα ήταν για μένα εάν τα δίναμε αυτά τα λεφτά σε τίποτα εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν της πλάκας. Οι εκδηλώσεις αυτές αξίζουν. Και πραγματικά και από το βήμα αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χατζατουρνιά και ακούστηκε από άλλους συναδέλφους, γιατί έδωσαν έναν μεγάλο αγώνα για να εξασφαλίσει αυτές τις παραστάσεις προς το καλό της Νέας Μύρνης, των νεοσμυριωτών. Που θα ήταν ευχής έργο αν μπορέσουμε να τις παρακολουθήσουν μόνο δημότες της Νέας Μύρνης, οι κάτοικοι της Νέας Μύρνης, και όχι οι κάτοικοι των όμορων Δήμων. Γι' αυτό για άλλη μια φορά λοιπόν θέλω να το συγχαρώ, γιατί έδωσε μια μεγάλη, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσει αυτά τα σχήματα και μετά με το ποσό αυτό που τα εξασφάλισε. Γιατί οι αρχικές τιμές ήταν διαφορετικά, και το έχω ζήσει όλο αυτό το σκηνικό. Οι τιμές αυτές οι αρχικές ήταν διαφορετικά και διαφορετικά καταλήξανε. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, οι παραστάσεις αυτές είναι ακριβές μεν εντός εισαγωγικών, αλλά είναι παραστάσεις που αξίζουν. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο τώρα, γιατί ύστερα νομίζω ότι έχουμε εξαντληθεί. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι είναι μια παροχή η οποία γίνεται επί χρόνια της Νέας Μύρνης. Σκεφτείτε πώς παραλάβαμε τις ελληνικές γιορτές και σε τι επίπεδο τις έχουμε καταλήξει. Όλοι μας θυμόμαστε το τι γινόταν σε αυτές τις ελληνικές γιορτές, τι λεφτά ξοδευόντουσαν, που ήταν σχεδόν τα ίδια λεφτά που ξοδεύουμε και τώρα, αλλά οι παροχές από τις πλευράς θεαμάτων ήταν απελπιστικά απαράδεκτες. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ οι συνάδελφοι που είναι έξω, περάσουν. Περνάμε σε νομοσχέδια ψηφοφορία. Ο κύριος Χατζατουριά. Ναι. Ναι, ο κύριος Συρίγος. Θυμίζω ότι ψηφίζουμε για το 6 και για το 7 θέμα. Ο κύριος Συρίγος. Αποχώρησε. Ο κύριος Ουρπίνος. Ναι. Ναι, κυρία Κασίμου. Ναι, και καλή επιτυχία μου. Ναι, κυρία Γαλατοπούλου. Θα ήθελα να συμπληρώσω, γιατί δεν μου δόθηκε ο λόγος πριν,
κύριε Χατζηδουριάννου, ξεχάσατε να αναφέρετε ότι έπαιξε παράσταση φιλοσοφίας του Νίτσε, ο υποψήφιος πρίτανης σήμερα, ο κύριος Πελεγρίνης, με εκλεκτούς ηθοποιούς για την ζωή του Νίτσε μέσα στην προηγούμενο μήνα και κανείς από τους συναδέλφους δεν παρέστη. Βέβαια ψηφίζονται και λυπάμαι για το ότι διαστρεβλώνουμε τον λόγο και τον ήτονα λόγο κρίτονα και τον κρίτονα ήτονα. Σοφιστίες και σοφίσματα δυστυχώς, η τυραννία του λόγου όπως την ενέργεια της ψηφίδης, με συγχωρείτε, δεν το λεπτό θέλετε. Εντάξει, ψηφίζονται. Η κυρία Τσαμασίου. Όχι. Ο κύριος Κοντιλιάρης. Ναι, η κυρία Κουτόπουλη. Ναι, ο κύριος Δράκου. Ναι. Ναι, η κυρία Κουτέτε. Ναι. Ναι. Η κυρία Μαραβού. Ναι. Ναι, ο κύριος Μαζαράκης. Ναι. Ναι, η κυρία Δελυγιάννη. Ναι. Ναι, ο κύριος Αθανασίου. Ναι. Ναι, ο κύριος Καστόρης. Ναι. Ναι, ο κύριος Σταυριανίδης. Ναι. Ναι, ο κύριος Γουργουτζής. Λέω και εγώ δεν κρατάω όσα ψήματα είπαν οι συνάδελφοι από την πόλη. Ναι, ο κύριος Τσακίρης. Ναι. Ναι, ο κύριος Σουράκος. Ναι, η κυρία Κατσέλη. Όχι, ο κύριος Μπεκλιβανίδης είναι από μόνο. Ο κύριος Τσιάκος. Όχι, η κυρία Καρδαρά. Όχι. Όχι, ο κύριος Χαϊκάλης. Όχι. Όχι, ο κύριος Γιατζίδης. Το ίδιο. Όχι, η κυρία Πέλη. Όχι. Όχι, ο κύριος Κούπας. Όχι, και να συμπληρώσω ότι εμείς και θέση και πρόταση έχουμε καταθέσει στον πολιτισμό και το έχουμε γράψει πολλές φορές. Είναι γνωστές οι θέσεις μας και αυτού του είδους οι εκδιάσεις, κύριε Αντιδήμαρχε, όχι σε εμάς. Όχι, λοιπόν, ο κύριος Πάγκαλης. Ναι, είναι εξαίρεση την παράσταση της κυρίας Ζούλη και την ιδέα για τις δύο παραστάσεις του εκδικού. Ναι. Εκεί τι θα βάλω, όχι. Όχι. Λοιπόν, ναι, εκτός Εύνη Ζούλη και Εθνικό. Και διερεύνηση. Και διερεύνηση. Τώρα τι διαρρεύσετε, ακούστε, εγώ πρέπει αύριο να γράψω μια απόφαση. Λοιπόν, κύριε Πάγκαλη, βάζει και στα τρία όχι. Στα δύο και λοιπόν, ο κύριος Μπίσαλας. Ο ίδιο. Και ο ίδιος. Ο κύριος Πάγκαλη. Ναι, λοιπόν, εκτός των παραστάσεων παίρνει ζούλη και λοιπόν, κυρία Νάμ, ορίστε. Όχι, ο κύριος Καρακουσαλής είναι απόν. Ο κύριος Καρούπας. Ομοίως με τον κύριο Παγκαλή. Ναι, εκτός των παραστάσεων παίρνει ζούλη και παραστάσεων παίρνει ζούλη. Ο κύριος Πρόεδρος Συμβουλίου. Ναι. Μετά την ψηφοφορία τα θέματα 6 και 7 ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο θέμα 9. Γιατί τι σχέση έχει, ρε παιδιά. Τι σχέση έχει τώρα. Τι σχέση έχει, κύριε, τι έχει. Λοιπόν, θέμα 9. Ανάμεσα στο θέμα 9, ένδυση απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του νομικού προσώπου και έτων προσκολικής αγωγής που δίνουν ασπέδες. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, αντιρρήσεις. Το θέμα 9 ψηφίστηκε ομόφωνα. Θέμα 10, έκκληση διαδικασία νομαρχικής. Τι άλλη κάτι, παιδιά. Κύριε Κούπα, αγενική. Λοιπόν, το θέμα 9 κατά πλειοψηφία αποχή από την κυρία Τσαμασίρου. Περνάμε στο θέμα 10. Έγκριση στην διαδικασία σύνοψη προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΟΡΤ και Δήμου Νέα Μύχη για το έργο ποιοτική αναβάθμιση μισοσχολικών συγκροτήματος του Ισοδούνη Κομμεδία. Συνάδελφοι,
κληρονομιά. Για το σχολείο της Νικομηδίας έχουμε πάρει απόφαση για μια διαδικασία έγκρισης προγραμματικής σύμβασης για κατασκευή 10 ή 12 αιθουσών και επιστολή μας στην Ήπειρο. Συγχρόνως όμως, αυτό έχει γίνει και προχωράει. Συγχρόνως όμως, ζητάμε την έγκρισή σας για να ξεκινήσει μια διαδικασία ήδη στον Όσκο. Έχουμε έρθει σε επαφές και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, δηλαδή μας έχουν πει το ΚΙ. Ζητάμε λοιπόν την έγκρισή σας για μια διαδικασία σύναψης προγραμματικής μεταξύ του Όσου και του Δήμου Νεαρτήνης για την ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου της Νικομηδίας. Δηλαδή, το κτίριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στεγάζονται τα 4 σχολεία θα γίνει μια ποιοτική αναβάθμιση, ό,τι έγινε και στην Ευαγγελική. Δηλαδή, εκεί σε αυτό το σχολείο από τότε που έγινε από το 67, δεν ξέρω πότε έγινε, δεν έχει μπει καρφάκι. Εμείς λοιπόν εκεί τώρα θα κάνουμε. Εκτός ότι αλλάξαμε τα αλουμίνια και βάλαμε καινούργια. Το 53, το πιλότο και εκεί λοιπόν τώρα θα γίνει μια ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή θα πέσουν καινούργια μετά, θα έχουν οι αποκαλύψεις κτλ. Είναι μια εκτεταμένη και πάρα πολύ, αν θέλετε, ακριβή επέμβαση που θα γίνει στο σχολείο της Νικομηδίας. Ο ΟΣΚ έχει συμφωνήσει, ζητάει όμως την έπαιρση και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ύφος του προϋπολογισμού. Αυτό είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο? 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Δεν το ξέρουμε ακριβώς, λέω περίπου, έτσι. Μήπως πρέπει να το κρεμίσουμε. Αυτό θα το κρίνει ο ΟΣΚ, δεν το κρεμίσει. Λέω το ποσό, δεν το ξέρω, λέω περίπου σας είπα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, για να εγκρίνουμε κάτι τέτοιο, σαφώς πρέπει το αντικείμενο της συμβασίας που το περιγράψατε, δεν το ξέραμε. Το σκοπός και το περιεχόμενο το είπατε. Πρέπει να ξέρουμε τον προϋπολογισμό και σε τι αναφέρεται ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, από πού θα αρνηθούν οι πόροι και πόσο χρόνο θα κάνει. Διότι είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να τραβήξει, πόσο τράβηξε τις ευαγγελικές σχολές. Τι ακριβώς δηλαδή θα κάνουμε στην ποιοτική αναβάθμιση. Αν δεν το ξέρουμε. Δεν σας εξήγησα τι θα γίνει αυτή τη στιγμή. Σε όλο το σχολείο θα γίνει μια ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πάτε στο σχολείο. Αν πάτε στο σχολείο. Δεν το ξέρω. Αυτό σας είπα ότι είναι μια εκτίμηση δικιά μου. Εξάλλου η προγραμματική σύμβαση, εάν γίνει εγκριθή, θα είναι ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνουμε αποδοχή. Εκεί απάνω μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι είναι το τελευταίο. Εδώ ψηφίζουμε για τη διαδικασία. Κύριε Καρκάλη, ψηφίζουμε για να ξεκινήσει μια διαδικασία. Για το τι θα κάνουμε, θα το αποφασίσουμε. 3 εκατομμύρια. Με ένα μέσο κόστος κατασκευαστού γύρω στα 1.000 ευρώ. Είμαστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Απαντήθηκε τώρα. Λοιπόν, για το θέμα 10 υπάρχουν αντιρρήσεις. Ορίστε, κύριο Τσαμασίου. Όσο μιλάτε για ένα τέτοιο είδους σύμβαση, το οποίο το κτίριο μπορεί να το χρειάζεται όντως. Για ένα τέτοιο είδους εάν φτάσουμε σε αυτό το ποσό της σύμβασης, επειδή το κτίριο όντως ήταν το 71, μπήκα εκεί πρώτη φορά στην πρώτη εργασία, που ήταν η πρώτη χρονιά που λειτουργούσε. Λοιπόν, θέλω να πω εξής, ότι αν μπορεί και αν γίνεται να προκληθεί για ένα δεύτερο, δεν σε όλα τα σχολεία της Νέας την πιθανότητα, ξέρω αν πρέπει, για τη σεισμική αυτοράκηση. Είπατε για μετά, για το πήρατε. Η αναβάθμιση που θα γίνει, κυρία Σαμασέρα, μου δίνετε και το δικαίωμα, που η αναβάθμιση που θα γίνει θα είναι να φέρει το κτίριο στην αντισεισμική προστασία των σημερινών δεδομένων. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν αντιρρήσεις για το θέμα 10. Το θέμα 10 ψηφίζεται ομόφωνα. Προτείνω το θέμα 11, 12, 13 και 14 αφορά εγκρίσεις ανακυκλωτικών πινάκων. Αν θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο να τα συζητήσουμε πακέτο. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Λοιπόν, ήρθε 11, 12, 13 και 14. Λόγω καιρό, λόγω καιρό, δεν μας έρθει. Είναι μικρονομένες να κούπεσαι. Άλλη ερώτηση για οποιοδήποτε από τα 4 θέματα. Αντίρρηση υπάρχει. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Α, ναι, το γνωρίζω, εντάξει, συγγνώμη.
Λοιπόν, θα το έλεγε στην συμφωνία. Λοιπόν, τα θέματα 11, 12, 13 και 14 ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία αρνητική ψήφος κυρίου Κούπα και της κυρίας Νάνου. Θέμα 15, αποδοχή παρέτησης ημερών και ορισμός νέων στο νομικό πρόσωπο Δημοτικό Εγκαστήριο Νέας Μέρης. Το λόγο έχει κύριο Δήμαρχο. Ποιος μας παρέτησε? Ποιος σας παρέτησε, εσάς παρέτησε. Έτσι λες. Παρέτηση των μελών του νομικού προσώπου. Ορισμένων μελών, δεν σας παρέτησε κάτι. Να είσαι λέει. Ναι, τα διευκρινίσω ορισμένων μελών. Δεν σας παρέτησε κανείς τώρα, όπως θέλω. Λοιπόν, κοιτάμε για το Δημοτικό Γυμναστήριο. Σας είπα και πριν ότι ο κύριος Τσουράκης, ο οποίος ήταν εταιρικό μέλος, έχει γίνει δημοτικός σύμβουλος. Παρετείται λοιπόν η κυρία Δερμηγέννη από μέλος που ήταν στο Δημοτικό Γυμναστήριο και στη θέση της κυρίας Δερμηγέννη προτείνουμε να μπει ο κύριος Τσακίρης. Στη θέση του κυρίου Τσουράκη προτείνουμε να μπει ο κύριος Κουτετές Χρήστος που ήταν και ο πρώτος αναπληρωματικός. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Ερώτηση. Για τα πρόσωπα δεν έχω καμία διαφωνία, δεν μιλώ γι' αυτό. Ρωτώ, εμείς είχαμε πάρει στις διμερισίες, είχαμε προτείνει αναπληρωματικούς και λαϊκά μέλη. Για ποιο λόγο λοιπόν, από τη στιγμή που βεβαίως ο κ. Τσαράκης είναι εδώ, η κ. Δελιγέννη είναι πρόεδρος και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, γιατί δεν βάζετε τους αναπληρωτές και βάζετε ξαφνικά, ξαναδιορίζετε εσείς όποιον... Εκείνοι, οι αναπληρωτές θα μπορούν να είναι και πλειοψηφία, δεν έχουν αντιδικέσει. Οι αναπληρωτές είναι ο κ. Καστός. Λέω για μας, δεν λέω για μας. Ο κ. Καστός και ο κ. Κονιδάς που έχουν υποβάλει την παρέτησή τους. Γιατί την υποβάλλατε την παρέτηση? Γιατί δεν τους υποβάλλανε για τους λόγους που ξέρουν εκείνοι και θα ορίσουν και αναπληρωματικούς στη θέση τους. Δεν μπορεί να υποβάλει την παρέτησή τους. Άρα κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβουμε, για να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή, μετά τις παρετήσεις των ανθρώπων αυτών, τους αντικαθιστούν οι τότε εκλεγμένοι αναπληρωτές τους ή πάμε σε αντίκτυπο. Είναι ξεκάθαρο. Η κυρία Δελιγιάννη παρετείται. Εντάξει. Ο κύριος Τσουράκης παρετείται. Υπάρχει ένα πνευματικό στην κυρία Δελιγιάννη. Που είναι ο κύριος Καστός και ο κύριος Κονιδάρης παρετούνται. Άρα αναγκαστικά στη θέση της κυρίας Δελιγιάννη προτείνουμε τον κύριο Τσακίρη. Έχετε καταλαβαίνω. Σαν λαϊκό μέλος, σας παρακαλώ. Γιατί απαράδεκτα κύριε. Έχουμε 11 δημοτικού σύμβουλοι. Έχουμε καινούργιοι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν πρέπει να του χρησιμοποιήσουμε κάπου. Για το εξάμεινο, γιατί δεν σα παρακαλώ. Μην λέμε τώρα. Μην λέμε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην το ψηφίσετε, κύριε Καϊκάλη. Λοιπόν, δεν θα το ψηφίσω. Στη θέση του κύριου Τσουράκη πάει ο κύριο που είναι πρώτο αναπληρωματικό, ο κύριο Κουτετέ Χρήστο. Λοιπόν, η συνολική πρόταση είναι στη θέση της κυρίας Δερμηγέννη πάει ο κύριος Τσακίρης. Η κυρία Δερμηγέννης παρετείται και παρετείται και ο κύριος Καστός και ο κύριος Κονιδάρης. Στη θέση του κύριου Τσουράκη πάει ο κύριος Κουτετές. Ο κύριος Καστόρη, στη θέση του κύριου Καστόρη πάει η κυρία Μαραγκού Δέσποινα και στη θέση του κύριου Κονιδάρη πάει ο κύριος Δρακούλης Πάρης. Στο Καστόρη πάει η κυρία Μαραγκού και στο Κονιδάρη πάει ο κύριος Δρακούλης. Αυτά για το Δημοτικό Γυμναστήριο. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι πρώτη στον κύριο Δημάρχο για το συμπλήρωση του νομικού προσώπου του γυμναστήριου είναι και τη θέση της κυρίας Δελιγιάννη, ο κύριος Τσακίρης και τη θέση του κυρίου Τσουράκη, ο κύριος Κουτετές. Για τον κύριο Μίγε Πρόεδρο, σαν προς το πάντα, είπε ότι θα να παρατηθεί μια πιέση κάρτα. Για τη θέση του κυρίου Καστόρη, η κυρία Μαραγκού και για τη θέση του κυρίου Κονιδάρη, ο κύριος Δρακούλης. Πραγματικά μέχρι. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια διάσταση που θέλω. Ο κύριος Μαζαράτσι. Να πω κάτι. Μήπως πρέπει να συμπληρωθεί και η θέση του κύριου Κουτετέ ως αναπληρωματικού που θέλει. Η θέση του κύριου Κουτετέ είναι
Παλαμενάκη Μαρία. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θέλω να βάλω μια άλλη διάσταση του θέματος και ειλικρινά πίστευα από εσάς ότι θα το βλέπατε με αυτό το πνεύμα που θα πω τώρα. Δυστυχώς, στη Νέα Σμύρνη και στα νομικά πρόσωπα, τα δημοτικά, τα ειδικοί των νομικών προσώπων είναι πολυπληθείς. Ειδικά για το δημοτικό γυμναστήριο είναι 5 μόνιμοι υπάλληλοι και έχετε βάλει ένα 11 συμβούλιο. Να διοικείς 5 υπάλληλοι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ τι πίστευα το εξής, ότι θα ήταν ένα δείγμα καλής θέλησης με τις παρετήσεις των συναδέλφων που έγινε να μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων, των διοικούντων στους 5 υπαλλήλους. Εσείς μπορεί να θέλετε να το βάλετε. Εγώ βάζω αυτή τη διάσταση ότι θα ήταν μια ευκαιρία να γίνει που ούτως ή άλλως θα γίνει από πρώην του έργου με τη συγχώνευση των νομικών προσώπων. Συγγνώμη κύριε Γεζίδη, δεν πρέπει να αλλάξει κανονισμός, οργανισμός, δεν πρέπει να αλλάξουμε. Όχι, όχι, είναι τη δυνατότητα μέχρι 11. Πάλι πρέπει να παρετούνται για να πλατάνει τώρα. Μέχρι 11. Η πρόταση του κυρίου Δημάρχου έχει για το όσο αφορά το... την αποδοχή της παρέτησης και της συμπλήρωσης με τα νέα προτινόμενα μέλη. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Το θέμα λοιπόν το 15 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ελληνική ψήφους. Κυρία Στατσέα, κύριο Σιάπ, κύριο Καϊκάτο, Γατζίλια, Πέτρο Καθαρά. Με διευκρίνηση, δεν έχουμε τίποτα με τα πρόσωπα. Έχουμε πρόβλημα με τη διαδικασία. Πάμε στο θέμα 16 που αφορά αποδοχή παρέτησης μελών και ορισμός νέων. Των μελών, όλα τα μελών. Των μελών, μελών. Όλα τα μελών. Μελών, μελών. Μελών, μελών. Μελών, μελών. Κύριε Σουρμπίνο, δεν είναι έτσι. Στη θέση του κύριου Τσαγκίρη που είναι λαϊκό μέλος, βγαίνει η κυρία Νούκοβιτς Ελένη και στη θέση η οποία είναι η πρώτη αναπληρωματική και στη θέση της κυρίας Νούκοβιτς πάει ο Μαυρίδης Δημήτριος. Ποια στη θέση? Της κυρίας Νούκοβιτς. Ακριβώ. Πάει ακριβώ. Για το θέμα 16 υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπάρχουν. Γιατί συνολικά κάνει τη διαδικασία. Τι συνολικείτε. Το περνάκι. Η κυρία Πέμπτη λέει ότι δεν είναι. Σα έχουν εκφράσει τι αντιρρήσει μα στη διαδικασία. Δεν έχει καμία σχέση με τα πρόσωπα. Το θέμα 16 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία αρνητική ψήφο. Κυρία Κατσέλη, κύριο Τσιάπη, Καϊκάλη, Γιατζήδη, Σαπέδη, Καταρά. Θέμα 17. Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Δεν μιλάω καθόλου, ποτέ δεν μιλάω. Μισό λεπτό του νομίζω που πέτα. Μια κουβέντα. Θέμα 17. Όχι παρέντες. Δεν μπορώ μια φορά, μια κουβέντες. Έχω μια Αποδοχή παρέτησης μελών στο νομικό πρόσωπο.
Θέσμη κ. Καστόρη, ο οποίο έχει γίνει αντιδήμαρχο, προτείνει την κυρία Δεβηγιάννη. Η κυρία Κουτετέ παραιτείται και στη θέση τη πάει ο κύριο Τσουράκη Κωνσταντίνο. Εννοείται ότι οι θέσεις είναι έτσι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Θέλω να μιλήσω. Αυτό το θέμα του κέντρου προσχολικής αγωγής, εμείς ψηφίζουμε ναι. Αυτό είναι νόμιμο. Αυτό είναι νόμιμο. Τα άλλα όλα για μας είναι... Τέλος πάντων. Λοιπόν, το λόγο η κυρία Δημιουργιά. Πες το να το γράψω. Πες το να το γράψω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και λεπτά, στη θέση του κυρίου Καστόρη, πρόεδρος, η κυρία Δεβηγιάννη. Στη θέση της κυρίας Δεβηγιάννη, η οποία είναι αντιπρόεδρος, η κυρία Φοφόμουτοπούλου. Και στη θέση της κυρίας Κουτετέ, η οποία παραιτείται, ο κύριος Τσουράκης Κωνσταντίνος. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην πρόταση του κυρίου Δημάρχου. Όχι, το θέμα 17 ψηφίζει το κόμμα. Πριν την ψηφοφορία έχω ζητήσει το λόγο και για την ηλικία τη συγγνώμη. Δεν θα σας καθυστερήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την τιμή που μου κάνει και να ευχαριστήσω συγχρόνως και τον πρόεδρο κύριο Καστόρη για την άψογη συνεργασία που είχαμε αυτά τα 3 χρόνια που θέσαμε την Προέδρου. Στη συνέχεια θέλω να σας ενημερώσω με 2 λόγια για τη λειτουργία του νομικού προσώπου. Έχετε μπροστά σας ένα φυλάδιο που περιγράφει συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση. Στο Δήμο λειτουργούν αυτή τη στιγμή 5 παιδικοί και 2 βρεφικοί σταθμοί και φιλοξενούμε συνολικά 392 νίκια και 61 βρέφη. Βέβαια, το φυλάδιο που έχετε μπροστά σας, παραδρομής έχει δοθεί νωρίτερα. Έπρεπε να δοθεί αυτή τη στιγμή, εφόσον έχει ψηφιστεί το θέμα. Αλλά για να μην διαταραχθεί η ησυχία του Συμβουλίου, γι' αυτό σας δόθηκε νωρίτερα. Η περίοδος αιτήσεων για εγγραφές νέων παιδιών ξεκίνησε και διαρκεί από 20 Μαΐου έως 20 Ιουνίου στα γραφεία του κέντρου Ελευθερίου Βενιζέλου 18 στον 4ο όροφο καθημερινά. Στο φυλάδιο περιέχονται και τα φερνούμενα δικαιολογητικά για να μπορείτε να ενημερώνετε τους δημότες μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω πως είμαι στη διάθεσή σας για την όποια ενημέρωση θέλετε σχετικά με το κέντρο και πως θεωρώ απαραίτητη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Καλή νύχτα. Συνεπώς, το θέμα 17 ψηφίστηκε ομόφωνα, ενάμεσα 2 έκτακτα. Ένα είναι η αντικατάσταση μέρους στην Ευρωπαϊκή Παραχώρηση χώρου στάθμης αναπηρικά αυτοκίνητα. Μετά την παρέτηση της κυρίας Ιακωβάκη και προτείνουμε τον κύριο Πανιδάρη Κιονύση. Υπάρχει αντίρρηση. Το θέμα 18 ψηφίστηκε ομόφωνα και το 19 είναι παραχώρηση χώρου στάθμησης της κυρίας Καραΐσκου Ελένης που αφορά και αυτή το ΣΥΤΑΚΑΠΑΤΑΒ 8462 για την οδό Ομήρου 2. Αυτό πρέπει να είναι ανανέωση. Ανανέωση υπάρχει ακόμα. Άρα το θέμα 19 ψηφίστηκε ομόφωνα, συγκεκριμένα συγκεκριμένα. Έλεγα να πιέψουμε.